Είναι η νοσηρότητα και αυτές τις εφημερίδες, οι σωστοί άνθρωποι, τα δεστιά σου και να λένε τυχαία υπογευμικές, στηρίξαν το κόλμα και στην οικονομία τους που με στην απάτη. Η πολυεθνική ξέρεις τι είναι, κύριε Λίσο. Να σου πω ένα σύγχρονο παράδειγμα από χτες. Μου λέει κάποιος, χίλια, ένα στρέμμα στην Ολλανδία, με 20 βαθμούς υπότροπη διαδικασία και γυμνά χώματα, ότι καλλιεργεί με οικονομά 1.500 ευρώ το στρέμμα. Το ότι εμείς εδώ πέρα με το που μπορούμε να βγάλουμε 3 καλλιέργειες και να βγάλουμε και προϊόντα από τους πρώτους γιατί ο ίδιος κάνει φωτοσύνθεση και κάνει στέλνει προϊόν, σου λέει οικονομά με 350 ευρώ. Και τελειώνω. Δεν γίνεται δεν εύκολο, αλλά πολλά μια φορά και άμα βρει ευκαιρία το λέω. Λοιπόν, πηγαίνε τα λουλούδια. Πηγαίνε σε όλη την Νότια Αμερική τα κυκλώματα των Ολλανδών, αυτά των πολυεθνικών, αυτά τα ταλέπορα κυκλώματα, τα οποία κακό συμπιστεύω. Δεν καταλάβουμε τη λαμόγια είναι να του πάρουμε μελωδιά. Τσαφίνουμε εξουσία. Πάρε στην Νότια Αμερική, παίρνει από το φτωχό που του έχουν κρατάει από την Νότια Αμερική πεντάφτωνε, παίρνει όλα τα λουλούδια δωρεάν, τα πάρει στο Μαϊάμι. Στο Μαϊά με αεροπλάνα και με το διεκοντά με τα φορικό μέσο, τα πάνε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία βγάζει πιστοποιητικά ότι εκεί παραχθήκανε. Εκεί παραχθήκανε. Και μετά τα διανέμε σε όλο τον κόσμο αυτά τα λουλούδια που εμείς στον Παραθώνα μονάχα να κάναμε λουλούδια μυρωδάτα. Όπως είναι οργανωμένο το σήμερα αυτό το λουλούδι είναι οργανωμένο εμπόριο πατέρα. Ναι, δηλαδή μπορείς εσύ στον παραθώρα να σου πούεις, στείλουμε στον χώρο με τόσα άτομα από τόσο γαρίφαλα. Κατευθείαν. Για το χρήμα αντούκο, ε. Είναι δηλαδή εμείς κάπου εκεί πρέπει να πιάσουμε. Α, θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ διάβαζα τα. Σας λέω ένα παράδειγμα, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Ισραήλ, στο Ιεροσόλυμα. Ναι. Λοιπόν, πάντα μου θέλει. Οι Εβραίοι παράγουν τουλίπες. Ναι. Τις πουλάνε στην Ολλανδία. Καλά, αυτή είναι η Ολλανδία. Μα αυτή κάνει. Πουλάνε στους Ολλανδούς. Ναι, μα αυτή Ολλανδοί. Αυτή που έχουν κάνει την κλάδα του Ιορδάνου από την Τιβεριάδα μέχρι την Εκραθάλασσα που έχουν κάνει. Όχι την Εκραθάλασσα, μέχρι την Βεϊλάδα που έχουν κάνει ένα παράδεισο και παράγουν τα πάντα εκεί. Και έχουν φέρει νερό και έχουν κάνει θαύματα πραγματικά. Ναι, καλά, έλεγε όπως έλεγε. Και εμείς εδώ. Έχουν την ελευθερία, έχουν λιτά τα χέρια τους και. Εμείς είμαστε πολύ καλοί όχι όμως, πάρα πολύ δηλαδή στα χωριά, ας πούμε, παλιά που ήταν ο καθένας, λέγαμε αν έχεις ένα καλό οικόπεδο και παράγεις, μπορείς να ζήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, αν κάποια οικογένεια στο χωριό είχε μια κατσικούλα, είχε τις κότες του, ήταν αυτάρκες. Αυτή την αυτάρκεια θέλανε να τη χτυπήσουν και τη χτυπάνε με νόμους. Για παράδειγμα, μου έλεγε ένας ο φίλος μου ο Στράτος, που τον πήδουσα. Είναι. Έχει μένει με τη λίμνη τώρα. Συνέχεια κάτω. Κατεβαίνει κάτω κλαδέρι τώρα. Τι έκανε αυτός. Αυτός είχε 9 εγγόνια. Και ήθελε γαγάλα μόνο καθημερινά να αγοράζει, ήθελε να σωρά λεφτά. Του λέω: πήγε να αγοράσει τα δύο κατσίκες εκεί. Αφού έχει το χώρο, πάρτε να αποσχίσουν και δεν έχει τίποτα. Έφτιαξε τυρί. Έδινε γάλα στα παιδιά, έφτιαχνε ριζόγαλα. Λοιπόν, μετά πήρε κότες τη δεύτερη χρονιά. Και μου λέει: περνά τις διακοπές και δεν μου στοιχίζουν τίποτα. Έβαζε και μπαξέ και από το μπαξέ λεφτά που πέταγα ξέρω εγώ τα πήγαινε στις κατσίκες. Τίποτα λέει: σκουπίδια δεν έβγαζε κανένα. Μπράβο, μαγεία. Να έρθει η ώρα που ο Έλληνας λοιπόν, θα το συνειδητοποιήσει αυτό. Όταν και μου λέει: θα αναγκαστεί. Τα πράγματα, θα αναγκαστεί. Ναι, αυτό όχι, δεν είναι αναγκαστεί. Ότι, όχι, ότι θα πάρει σήμερα η Γερμανία, η Ολλανδία και αυτή η τεχνολογία που μα δώσανε. Εδώ βλέπεις έχουμε την πότα μέσα σε ένα κουβάκι, τέσσερα σκαφικό. Πάρτε ένα αυγό από το Σκλαβενίτη, αυτά το τσαούσι. Ναι. Και πάρτε και δύο αυγά, πηγαίνετε κάπου στην Παιανία, πάει στα Μεσόγειο και πάρτε η Κώστα. Ναι. Μάλιστα στην Παιανία από σιγού που γυρνάει και ολοβαίνει ο Ζαχαρέας που πράγει η Κώστα. Λοιπόν, τι σπάσε να πω. Διαφορά. Η μέρα με την ίδια. Κι όμως, αν το αναλύσει χημικά, το ένα είναι αρρώστια, το άλλο είναι θαρμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, ξέρει, θα κάνω πάθο, θα έρθει κιόλα. Είναι θέμα επιβίωση των παιδιών. Είναι θέμα ότι
μας παίρνουν τα καλύτερα προϊόντα. Τα ξέρουν, αυτά και το... Οι Εβραίοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Ρετρό, οι Χάι Σωσάι, και εμείς μας στέλνουν το Λίτλ. Το Λίτλ δεν κάνει το. Πηγαίνεις κάτω στο... που παράγουν λεμόνια σου, την Τραγωνία, και λέει, έλα ρε παιδιά, εγώ θα πάρω λεμόνια. Δεν τα παίρνουμε, δεν τα βρίσκουμε σε αγορά. Δεν πουλιώνται σε αγορά. Άρα θα πάρω τσάπα. Τι κάνει αυτό, πετώνουν δαλίκες. Δεν έπρεπε στο ραδιό. 4 λεπτά τα πορτοκάλια θα πουλήσαν λοιπόν, στο νοσοκόμιο με το χωράφι. Μπράβο. Παίρνει λοιπόν, παίρνει και πουλάει μερικούς τόνους εδώ. Παίρνει το. Οι δαλίκες με τους πολλούς τόνους πάνε στη Γερμανία. Τσάπα. Δηλαδή, η εσχρό, ρε παιδιά, είδα εγώ το λάδι, ελληνικό λάδι. Πεντάκιλο ελληνικό λάδι στο Μιλάνο, το είδα 14 ευρώ. Ωραία. Το πεντάκιλο πόσο έχει εδώ. Κάπου 20 ευρώ. Ναι. Στη Γερμανία έχει 20 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, το βλέπω, το βλέπω κύριε Νομοσοβούλου, γιατί και εδώ έχουμε μικρή προσέλευση λόγω της απεργίας και αυτά. Αλλά... Εντάξει, εντάξει, περιμένουμε, μην ανησυχείτε, ναι. Έχει όλα μας τα προϊόντα τα δικά μας. Έχουμε τώρα από το 1821, από το 1821, από όταν μας απελευθερώσαν. Έχουν αυτοί οι αυτοί που λέγονται επιλυγητές. Δεν είναι επιλυγητές που τώρα δεν να πεινάσουν μέσα στην κατοχή. Ήρθαν να δουν τι παράγει ο τόπος μας το πάρει. Αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ τώρα που τα βλέπω και να τα βγάλω. Τι ψυχή να παραδώσει αυτή, λέει Ευρώπη, λέει Ευρώπη. Τι ψυχή να παραδώσει αυτή εδώ, τετροσαρδισμό, να σου πάρει το βιό σου και να σύρει να πεθάνεις. Ναι, αυτό ήταν. Καταστροφή μας. Όχι, γι' αυτό, αυτό πρέπει να το πάρουμε. Να πούμε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ηγέτες της Ευρώπης. Άμα δεν αναλάβουμε εμείς ηγεσία σαν Έλληνες, και αυτοί μέσα στη στοιχεία. Άμα δεν έχει μια χούντα, δεν θα δεχθεί. Εδώ το, εγώ σου είπα, το λάδι εδώ το έχει 20 ευρώ. 20-24 ευρώ, εκεί γιατί έχει 14. Και έγραφε ελληνικό λάδι. Όχι, μα κοιτάξτε. Μα κοιτάει η Ευρωπαϊκή. Αυτό το λάδι. Το λάδι το δικό, το δικό μα. Συγκριτικά και από το ισπανικό και από το ιταλικό. Καμία σύγκριση. Καμία σύγκριση. Αλλά αυτή. Το παίρνουν εδώ πέρα 3 ευρώ φερεπίν, έτσι. Και μετά κάνουν τι δικέ του αγορέ. Εδώ η Γερμανία έχει όλα αυτά οι Φιλάδες. Γιατί όλε οι Φιλάδες σήμερα είναι τι κάψει. Δεν θέλουν για μένα να πάρω σε ένα περίπτωμα και να πάρω τι εφημερίδες όλε και τι κάψει. Όχι, δεν κατάλαβε και τηλεόραση τίποτα. Άκου να δει, κοίταξε. Επειδή δεν σα κάνει εντύπωση ότι οι εφοπλιστές όλοι και είχαν τι εφημερίδες και όλοι οι πλούσιοι. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνανε παλιά. Μέσω τη 17 Νοέμβρη φάγανε όλου του εκδότου. Όλου του εκδότου, παραδοσιακού. Τη Βλάχο, α πούμε, για παράδειγμα, τον εκβίασαν το 87 και μα είπε τότε ήμουν στην Καθημερινή. Εγώ λέει δεν θα πεθάνω σαν του άλλου. Την πούλησε στο Κοσκοτά τότε. Άλλο να μιλήσω. Από τη 17 Νοέμβρη, ποιοι φύγονται. Όλοι οι Φιτσελάδε. Η 17 Νοέμβρη καταρχήν δημιουργήθηκε για να στηρίξει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Το Πασό. Και ήταν οι εντολέ έπαιρναν από εκεί. Δηλαδή, ξέρουν ποιος ήταν ο αρχηγός, είπε ο Ιωτόπουλος ότι τα περισσότερα μέλη είναι έξω. Εγώ έχω ένα φίλο εδώ και μου λέει, μου ήρθε ένας από 17 Νοέμβρη από αυτούς που είναι έξω, να μου αναθέσει να του γράψω βιβλίο. Τι γίνεται, του λέω από εδώ. Λέει, δεν έχω λέει πλέον, εγώ έχουν απαλληφθεί λέει τα ποινικά τέτοια, εγώ είμαι το 80. Και ήταν μέσα αυτή ξεκάθαρα, να γράψω βιβλίο για το πώς τυπούσαν τότε, πώς απειλέγαν τους τόπους. Αυτά όμως, κύριε Δημήτρη μου, πρέπει να βγουν. Εάν πω όλα αυτά τη διαδικασία, θα με δουν, λέω, στα... και μάλιστα, θα με δουν ξαπλωμένο για να βγάλω βιβλίο τέτοιο. Κι όμως, κυκλοφορούν ελεύθερα. Εγώ θυμάμαι ένα υπουργό, μόλις αρχίσανε ένα μήνα πριν, φαίνεται πήρε το μήνυμα ότι θα συλλάβουν τη 17 Νοέμβρη, αυτός έφυγε και μάλιστα ήταν υπουργός. Είχε, θα σας τον φωτογραφίσω, ένας ήταν, είχε συγγενή δεσπότη, συγγενή της αδερφής του, της γυναίκας του αδερφός ήταν δεσπότης. Αυτός λοιπόν ανακοίνωσε ένα μήνα πριν αρχίσουν οι συλλήψεις στις 17 Νοέμβρη ότι αποσύρεται από την πολιτική. Σε ποιο κόμμα ήταν αυτός? Δεν λέω κόμμα, θα σας τον φωτογραφίσω κιόλας. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν. Πήγε λοιπόν, πέρασε, έγιναν όλες οι συλλήψεις, είδε ότι δεν μίλησε ο Ιωτόπουλος
στο τέλος, επανήλθε στην όλο το διάστημα αυτό πίεζε τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό, από εκεί έμαθα εγώ, να πάει διευθυντής του γραφείου της Εκκλησίας της Βρυξέλλες, και αφού είδε ότι δεν τον άδειξαν και δεν τον μαρτύρησαν, αν και τον γράφανε, ας πούμε, εκεί, τα τέτοια, τα site που τον φωτογράφιζαν, και μετά επανήλθε στην πολιτική, έφτιαξε δικό του κόμμα. Τι προβλέπετε τώρα για την Ελλάδα, θα βλέπετε έτσι, έχετε αισιοδοξία για το μέλλον? Κοιτάξτε, την Ελλάδα, αν δεν είχε απλώς ένα πέπλο η Παναγιά πάνω από την Ελλάδα, θα είχαμε καταστραφεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συγκρούνται, ευτυχώς δηλαδή, συγκρούνται μεγάλες δυνάμεις. Εγώ έχω καταλάβει ότι οι οικογένειες μαφιόζων, αυτές που κυβερνούσαν τον κόσμο, όπως ο Ρότσιν και ο Ροκφέλερ, ήταν μαζί κάποτε, τώρα έχουν διαχωριστεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό έλεγα τώρα στο δεσπότη, τον Τραμπ. Τον προετοίμαζε ο Ρότσιν 20 χρόνια πριν. Υπήρχε ο Τραμπ, ας πούμε, στις κάρτες των Ιλουμινάτη, φάτσα του Τραμπ, από το 1990. Το 2000 μπήκε στα Μικι Μάους και τον παρουσιάζαν ως πρόεδρο της Αμερικής. Τι έκανε ο Ρότσιν? Ήταν ζάμπλουτος ο Τραμπ. Τον πτώχευσε. Και μετά αυτόν τον πτώχευσε, τον ξανά έκανε δισεκατομμυριούχο. Λοιπόν, ο Τραμπ, να ξέρετε, είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας στην Αμερική που είναι γραμμένος στη λεωφόρο της δόξης, στο Λος Άντζελες. Εκεί τι έχει, παίρνει το άστρο, την πεντάστρο. Το μαγνητικό περιοδικό που είναι πατάρι. Ναι. Εκεί λοιπόν ο μοναδικός Αμερικανός επιχειρηματίας είναι ο Τραμπ. Πώς μπήκε εκεί? Και η γυναίκα του, διάβαζα σήμερα, είναι στο θρήσκευμα Ιουδαίο Ορθόδοξη. Λαμπρός δεν είναι Εβραίος που είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τα μικροτσίπ? Δεν το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή τι είχε καταλάβει? Είχε καταλάβει ότι... Για συγγνώμη, κόρη του είπες είναι... Η γυναίκα του. Σήμερα το διάβαζα αυτό. Ότι είναι ορθοδοξία και ορθοδοξία. Η κόρη του έχει Εβραίο. Η κόρη του Εβραίο έχει πάρει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αυτός συγκρούεται μεταξύ των δύο. Λέγεται στον πρώτο. Λοιπόν, συγκρούεται ο Ροκφέλερ με το Σόρος και η Μπίντεμπερκ που είναι από τη μια, που έχει όλους, είχε πειράσει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και απ' την άλλη συγκρούεται τώρα ο Ρότσιλ που είναι μόνος του. Τι έκανε ο... θα είχαμε εκλογές το Μάρτιο. Τι έκανε ο Τσίπρας? Κατάλαβε τη σύγκρουση, είναι ξύπνης τελικά σαν πολιτικός. Και είδε ότι τον έστειψαν οι Μέρκελ και θα τον τεινάζανε. Σαν λεμονόκοπο, δηλαδή πηγαίναμε, ενώ του είχαν υποσχεθεί για την αξιολόγηση ότι τα παίρναγε χωρίς προβλήματα, το αρχίζανε να του δημιουργούν προβλήματα και σου λέει με στύψανε, πάνε για άλλο. Και πάει και βλέπει την κόρη του Ρότσιλ στο Παρίσι και αναθέτει την επόμενη μέρα η Ελλάδα, θα δεν ξέρω ο κόσμος. Η Ελλάδα ανέθεσε τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, δηλαδή τη διαχείριση του χρέους στην οικογένεια του Ρότσιλ. Και τι κάνει η Μέρκελ, η αντίδραση, η πρώτη αντίδραση της Μέρκελ? Κάνει πρόσκληση στο Μητσοτάκη και πάει ο Μητσοτάκης προσκαλούμενος στο Βερολίνο. Και βλέπει το Σόιμπλε και το Δέρκη. Μετά πάει ο αντιπρόεδρος της Αμερικής στο Βερολίνο. Ελάτε, καθίστε. Καλή σας ακροστή. Και βλέπεις τι παιχνίδια παίρνονται πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Τελικά τα βρήκανε, περνάει αξιολόγηση πώς θα περάσουμε μέτρα και τέτοια και ουσιαστικά παραμένει η κυβέρνηση. Γιατί σου λέει, ο Τραμπ ήθελε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έχει προβλήματα με την Τουρκία, να μην δημιουργηθούν και με την Ελλάδα και υπάρχει έτσι. Δεν είναι σαν αυτό που το παρουσιάζουν τάχα ότι θα, ας πούμε... Εντάξει, βλέπετε ότι ο Τραμπ περιμένει τα ουσιαστικά εμένει στα εθνικά κράτη. Καλό. Δηλαδή βλέπεις ότι υποστηρίζει τη Λεπέν, υποστηρίζει το Φαρανς και το Φρέντις. Αυτό είναι καλό γιατί στη μάχη οι άλλοι δημιουργούν τις πολυεθνικές, αυτός δημιουργεί τα εθνικά κράτη. Και σου λέει με τα εθνικά κράτη θα μπορέσουν να αξιοποιήσω, ξέρω εγώ, να διορθώσω. Εγώ πιστεύω και ο Πούτιν μέσα στον χώρο. Αλλά αυτό δεν βλέπεις τώρα, κύριε Δημήτρη, που πάει. Γιατί να χτυπήσει την Ουκρανία. Του πρόσεξε αυτό. Κοίταξε. Δεν ελέγχει ακόμη το στρατό.
Δεν ελέγχει. Δηλαδή όλα τα στελέχη τα περισσότερα. Είχε έρθει ένας καθηγητής εδώ μία. Τότε που μίλαγε ο Μίτσιος ήταν και ένας καθηγητής που ήταν Αμερικανός. Και ήταν πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα της Δεξιούχος. Να ξέρεις ότι δεν ελέγχουν τον μηχανισμό. Εγώ πιστεύω ότι θα οδηγηθούν σε εμφύλιο. Στη Ρωσία. Όχι, όχι, στην Αμερική. Καλά, τελικά όπως πάει, αυτά που οι προορίσεις του Αγίου Παϊσίου, το πώς εκεί που λέγαμε ότι δεν θα κοντήσει η Ρωσία, θα γίνει το σώσο. Θα γίνει το σώσο. Εκεί που λέγαμε ότι θα τα βάλει η Αμερική με την Κίνα και ότι η Ρωσία με την Αμερική θα πάρει μαζί, δεν το βλέπω. Ήταν εξαιρετικό αυτό. Πάντως αναμένουν έτσι κάτι το καλοκαίρι, κάτι έτσι κάτι. Κοίταξε, οι πόλεμοι γίνονται καλοκαίρι. Ή καλοκαίρι ή φθινόπωρο. Πολλοί πάει για διακοπές, ε. Όχι. Γιατί στην περιοχή μας ενδείκνεται να γίνει τότε γιατί λόγω καιρού. Δεν έχουν ηθά, επειδή είναι θάλασσες, είναι πιο ήρεμες οι θάλασσες, μπορεί το ναυτικό να κινηθεί πιο εύκολα. Ο Εύρος έχει στεγνώσει, μπορεί να περάσουν τα τάγκς, ενώ τώρα δεν περνάνε, είναι βάλτος εκεί. Έχουν διάφορα τέτοια που μετράει. Πάντα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Κορμάς ο Θολός. Θα ξεκινήσουν όλα, είτε λέει το άλογο σταλόνι, δηλαδή τον Ιούνιο που θερίζουν, ή το βόδι στο χωράφι. Το βόδι μπαίνει στο χωράφι τον Νοέμβριο και ο χωργό. Ήταν σοφή. Και ένας δημιουργός που μιλούσε και στη δηλώση παλιά. Πάμε. Είχε γράψει ένα βιβλίο και έκανε εντύπωση ότι θα κρατήσει η περίοδο, α πούμε, 7 χρόνια. Ξεκίνησε το 10, δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε πώς. Εγώ ήταν. Έναν παλιά. Έναν... Έχει αποσυρθεί αυτό σε αυτήν την κατσίκα. Είχα φέρει σε επαφή. Αυτό ήταν ο Αγίος Θεοδόρος. Ήταν πρώην αρχηγός της ΕΕ. Και τώρα η κατσίκη από τότε. Όταν του έγραφα εγώ στην εφημερίδα το 11. Για τις προφητείες ότι μπορεί να γίνει αυτό, ότι πάμε εκεί πλέον, η κρίση έχει γίνει. Μου λέει, μη βιάζεσαι. Όλα θα γίνουν μετά το 16. Του λέω, αποκλείεται, του λέγα, σου πει. Τι, πού τα ξέρεις αυτά. Ρε, μετά το 16 θα γίνουν όλα. Και λέω, τι θα γίνει μετά το 16. Τότε έχει αποφασιστεί ο διαλυσμός της Τουρκίας. Και στην Τουρκία τώρα αν δείτε τα συμφέροντα, γι' αυτό βλέπουμε τους Τούρκους πολύ. Είδες ένα, συγγνώμη, ένα τείχος που κάνα 290 χιλιόμετρα και θα του κάνουν όλο εκεί πέρα κάτω. Τείχος. 3 μέτρα επί 2 μέτρα πάχος. Δεν μου μπορούν να πούνε τη Σύρια που και όλα αυτά. Τα είδες αυτά. Θα το κάνουν στην Αμερική, στο Μεξικό. Το έχουν κάνει στην Τουρκία τώρα. 290 χιλιόμετρα έχουν κάνει και θα το κάνουμε μέχρι 500 τόσο. Βέβαια, όχι και να κάνουμε στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Τώρα δείχνουν πάλι κάτι χάρτη, σαν κάτι ποντιακό κράτο άλλο εκεί πέρα. Δείχνουν κάτι χάρτη. Είναι τελειωμένοι αυτοί γιατί είναι τα συμφέροντα. Σου πω μόνο. Για του Κούρδου, δεν ξέρω για του Κούρδου. Εν το διάβασα αυτό για το τείχο. Έχουν κάνει 290 χιλιόμετρα. 3 μέτρα επί 2 μέτρα πάνω. Κοίταξε να δει, είναι οι Αλεβίδες. Είναι πολλέ. Είναι οι Σιρότουρκοι που είναι κάτω στην Αντιόκη. Είναι οι πιο μεγάλες κοινότητες, είναι οι Κούρδοι που είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Είναι οι Αρμένοι, οι μικρότεροι βέβαια γιατί έχει γίνει γενοκτονία. Είναι οι Αλεβίτες. Τα 30 εκατομμύρια είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Λοιπόν, οι Αλεβίτες είναι, όχι, οι Αλεβίτες είναι Έλληνες, οι οποίοι δεν έφυγαν. Α, και αυτό. Ναι, δεν έφυγαν και παρέμειναν εκεί γιατί πιστεύοντας ότι θα αλλάξει η κατάσταση και θα μην χάσουν τις περιουσίες. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν ένα ελαφρύ που λέμε Ισλαμισμό. Δηλαδή, από την επάνω είναι παντού. Ο Κωνσταντινούπολη περισσότερος είναι από αυτούς. Λοιπόν, είναι οι λεγόμενοι και έχουν πολλούς κρυπτοχριστιανούς. Υπάρχουν πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Παντού και στα παράλια. Έχουν παντού. Είναι αυτοί. Άμα πάτε, ας πούμε, τη μέρα της μνήμης του Αγίου Γεωργίου, στην Πρίκυπο, θα δείτε 100.000 Τούρκους. Και μάλιστα έχει πάει τότε ένας φίλος μου ιερέας, ο πατήρ Πολύκαρπος, και μου λέει, ερχόντουσαν να τους εξομολογήσουν, μου μιλάγανε Τούρκοι. Ναι, εγώ τους άκουγα, έκανα έτσι το κεφάλι μου και στο τέλος διάβαζα την ευχή στα ελληνικά. Μου φυλάγανε το χέρι μου, λέει,
και φεύγανε. Εξομολογούσαν. Λοιπόν, είναι κρυπτοχριστιανοί πάρα πολύ. Ο Πατριάρχης μου είχε πει το 97, τότε τα πήγαινε καλά ακόμα, μου είπε ότι ήταν στα 5 εκατομμύρια. Αλλά είναι πάνω από 15. Δηλαδή, ας πούμε, την νηστεία που κάνουν την ημέρα του καλοκαίρι της Παναγιάς. Δεν κάνουν τέτοια νηστεία εμείς. Το 15. Την Παναγιά την έχουν. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, εγώ έχω και άλλες περιπτώσεις. Που είχαν έρθει 3 δήμαρχοι και διαμαρτυρήθηκαν γιατί κόπηκε η θεία μετάδοση της λειτουργίας από τους αξιάρχες τότε στο αξιάρχη στη Λέσβο. Είχαμε και αυτό. Θα μην πακούμε και θα δούμε, δεν έχει αρχίσει ακόμα. Έχουμε λίγο καθυστέρηση γιατί είναι στον δρόμο. Στον στρατό πρέπει να είναι Έλληνες, ας πούμε, κύριε. Έλληνες και ελληνικά χθες. Έλληνες στην τουρκία δηλαδή. Στον τουρκικό στρατό. Αυτό φοβάται ο Ερντογάν και φοβάται ότι τώρα ναι. Τι φοβάται. Φοβάται ότι θα ξεσηκωθούν αυτοί και προσπαθεί δημιουργώντας πολλά μέτωπα να τους κρατήσει ενωμένους. Δεν μπορεί το δεν θα καταφέρουν. Εμείς μάθαμε πάντως να τους φοβόμαστε. Μας δίδαξαν πώς να φοβόμαστε τους Τούρκους. Ακριβώς. Και τους Ευρωπαίους. Και τους Ευρωπαίους. Αλλά νομίζω στο DNA μας είναι δεν χάνεται αυτό, είναι χαμένο. Κοιτάξτε, άνθρωπος που δεν έχει πίστη στο Θεό, που δεν έχει δεν ξέρει γιατί ζει, για πού πάει, πού πηγαίνει, ποια είναι η αποστολή του δηλαδή μέσα στον κόσμο, δεν πρόκειται ούτε να πολεμήσει ούτε να κάνει. Έχει να σε σηκωστεί όλοι πόσα χρόνια τώρα, βαδίζεται. Και είναι επόμενο ότι έχει καταπέσει. Έχουν βγάλει τα πάντα. Τα πάντα έχουν βγάλει από την ιστορία μας. Έλεγε ένας Ρώσος, άμα θέλετε να καταλάβετε ένα έθνος, ένα κράτος, καταστρέψετε τη γλώσσα και την ιστορία. Σε 50 χρόνια λέει, θα έρθει μόνος του και θα σας πει, λέει, θα γίνω μέλος τους. Αυτό κάνουν αυτοί. Δεν είναι για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ δεν είδα Έλληνα να διαμαρτύρεται όταν παρουσιάζουν την Παναγία μας ως μια της Ανδαλουσίας, ξέρω εγώ, η Παναγία λέει της Ανδαλουσίας. Είναι λέει μια όμορφη γυναίκα με φανταχτερά, μέσα στα βιβλία της ελληνικής γλώσσης. Με φανταχτερά φορέματα και από κάτω λέει ως ερωμένη, είναι η μοναχή, λέει, που είναι γύρω της ως ερωμένη. Και είναι στο βιβλίο, τι θα κάνει το παιδί. Στο Δήμο του Κρατιώσαν, στο Δημοτικό, ένα βιβλίο που έχουν τον Άι Βασίλη, που κάνουν το Άι Βασίλη. Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού. Το σόβρακο του Άι Βασίλη. Και δεν έχει, δηλαδή, εγώ μπορώ τον δασκάλων, ο σύλλογος. Εγώ άκουσα από τη Νέα Σμύρνη σε παρέλαση ότι για το 25 Μαρτίου και μου ήρθε να πάω στον εκπονητή για να του ρίξω σφαλιάρα, λέγω μακριά. Ήμουν από την άλλη άκρη. Και λέει, ο αγώνας των ηρώων του 21 ήταν ταξικός. Πρόσεξε. Πάντως, τι είναι αυτή, όταν βλέπεις αυτά, τι θέλει να έχει. Αυτό έχει σημασία που δεν έχει ο δασκάλια από αυτό έχει σημασία ότι ελάτε. Εξαρτόμαστε από τα δάνεια των αυτών, δεν έχουμε παραγωγές, δεν πιστεύουμε στον αυτό. Αν μας δώσουμε ένα δεύτερο σαραφίδιο, θα μας δώσουμε ένα δεύτερο σαραφίδιο. Συνάσκοντα, ούτε το κεφάλι. Αν σκέφτεται, αν δεν ο Χριστός. Καταμαθέ ο Ευαγγέλιο και αποκάλυψε το άλλο. Γι' αυτό λέμε ο Μούνα, άμα φτιάξουμε τις προηγουμένες. Καλύτερο να πάμε να δεν αλλάζουμε. Έτσι, άμα το πέρα στο πέρα, πήγες μετά από την διαβάζεις. Άμα δεν ξέρω την διαβάζεις. Γιατί πρέπει αυτός μου στο εξής. Εδώ, ο προκαθήμενός μας αμφισβητεί τον Θεό. Το δημοσίευω, εξολοκύρου. Βρήκα το δελτίο τύπου, είχε πάει στο γερμανικό σχολείο. Και το θάνατο, κάτι είχατε πει και για το θάνατο, είπε, το φοβάμαι. Είπε, λέει, χρησιμοποίησαν, λέει, όπως έλεγε ο Ελίτης, δηλαδή όλη η ερώτηση την βρήκα, πως είχαν ερώτηση τον παιδιό. Ο Ελίτης, λέει, έλεγε πολύ ωραία πράγματα, λέει, για το θάνατο μακαριότερο, λέει, ότι είναι μια περιπέτεια που σε βγάζει σε ένα άλλο κόσμο. Εμείς, λέει, ως άνθρωποι, πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο θάνατο, με φόβο ή με ελπίδα. Και η απάντηση του Αρχιεπισκόπου ήταν αυτό το θέμα δεν το έχω λύσει ακόμη, το ψάχνω κι εγώ.
το δημοσιεύω με την και του καλού και λέω αν δεν είναι λόγια σας να μας στείλετε τη διάψευση και θα χαρούμε πολύ να έχουμε τη διάψευση ότι δεν τα έχετε πείσει σε αυτά. Κοιτάξτε, όλη του ας πούμε εικόνα δείχνει έναν ας πούμε στη μόνη της ηγεσίας σιωπώντα στα πάντα, ας το πούμε. Όχι μόνο, αν σιωπούσε προσερχόμενο, θα πετύχει πολλά. Νομίζω ότι μιλάει όταν πρέπει για να εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις. Όχι για να εξυπηρετεί, δηλαδή το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό και το κάνει συνέχεια. Ας πούμε τώρα για παράδειγμα με τις έμφυλες ταυτότητες. Εγώ πήρα τηλέφωνο στην Ιερά Σύνοδο για αυτό, γιατί το άκουσα από την Πυριακή Εκκλησία, ας πούμε. Δεν το ήξερα, και πήρα τηλέφωνο στον πρωτοσύγγελο εκεί της. Και ήμουν πολύ, ας πούμε, έτσι έδωνα μίληση κατά κάποιο τρόπο για τη σιωπή τους. Και θα έπρεπε να στέκεστε μπροστά, ξέρω εγώ. Όχι μόνο, άμα σιωπούσαν, θα έλεγα, εντάξει, δεν πρέπει να μιλήσουν, πιέζονται και σιωπούν. Δεν είναι μόνο αυτό. Καθησύχασαν και τη σύνοδο. Δηλαδή, έστειλε μια διακρινιστική εγκύκλει ο υπουργός ότι δεν αφορά τους μαθητές και αφορά τους γονείς. Ενώ πριν εγκύκλειωσε η πραγματική έλεγε αυτό, γιατί μπήκε η σύνοδος και την έκανε σημαία. Και λέει, να, λέει, δεν αφορά και τους γονείς να αφορά. Τι δουλειά έχουν οι γονείς να μαθαίνουν τώρα, γιατί το λες τους γονείς για να το πούν στα παιδιά τους. Εγώ, κύριε Δημήτρη, έχω μια απορία. Όταν πριν βγει ο Τσίπρας που πήγε στο Άγιο Όρος, έλεγε, εγώ είμαι άθεος. Και ενώ πήγε στο Άγιο Όρος, έλεγε, εγώ είμαι άθεος. Αυτός ο αρχιεπίσκοπος ή ιερείς δεν έπρεπε να τον κάνει πέρα. Άρα λοιπόν, ιερόνυμος Τσίπρας είναι όπως λέει και ο εγώ. Άκουσε, ο Τσίπρας δεν έγινε ποτέ να πάει στο Άγιο. Θα σου πω πώς έγινε το παρασκήνιο. Εκεί είναι ο Λαζόπουλος, ο Λάκης, ο οποίος εξομολογείται, αυτός ήταν Σιριζέος, τότε και τους υποστήριζε. Και εξομολογείται στον πατέρα Φιλόθεο από την Καρακάλα. Τον έψησε λοιπόν ότι για να πιστεί ότι υπάρχει Θεός, να πάει να δει τον πατέρα Φιλόθεο. Ο πατήρ Φιλόθεος είναι ένας ηγούμενος χαριτωμένος, θα έλεγα. Έστειλε τα παιδιά του εκεί ο Άγιος Παΐσιος. Και τον έψησε. Ο ηγούμενος είναι ο πατήρ Φιλόθεος. Στην Καρακάλα. Τον έστειλε λοιπόν στο Άγιο Όρος με σκοπό να πάει στην Καρακάλα. Λοιπόν, όταν του φτιάξαν το πρόγραμμα, δεν του είχαν βάλει την Καρακάλα μέσα. Και βγαίνοντας στο Όρος. Λέει, εγώ ήρθα λέει, για να πάω στην Καρακάλου και το αλλάξανε όταν ήταν στις Καριές. Πήγε λοιπόν στην Καρακάλου, ο ηγούμενος εξομολογούσε στην Κρήτη. Έλειπε. Και ήταν να γυρίσει τη μέρα που έμπαινε ο Τσίπρας μέσα. Αλλά θα γίναγε επόμενο το πρωί θα έμπαινε μέσα με το καράβι. Λοιπόν, και έτρεξε να πάει να τον δει. Καθίσανε, είχε δύο περιστατικά, τα οποία περάσαν καταγράφτηκαν από τον πατέρα Ιωσήφ που τον συνόδευε εκεί ως μέλος της επιστασίας στο ταξίδι του στο Άγιο Όρος. Το ένα περιστατικό είναι ότι... Ποιος πατέρας Ιωσήφ του Πατροπεδρός? Όχι. Ήταν στην Καρακάλο αυτός ο γιατρός. Το ένα ήταν ότι έβγαλε τους πάντες έξω ο Τσίπρας και έμεινε στην εικόνα της Παναγιάς στο Άξιον Εστίν μόνος του 10 λεπτά. Καλό. Πρόσεξε. Και το άλλο ήταν ότι πήγανε στην Καρακάλο και όταν πήγαν εκεί τους βάλανε να φάνε. Έκαναν την προσευχή, γράφανε οι φυλάδες μετά ότι δεν έγινε προσευχή και αυτά. Όταν πας σε ένα μοναστήρι και έχει τελειώσει η τράπεζα, όσοι έχουν πάει στο Άγιο Όρος θα το ξέρουν, σου βγάζει ας πούμε ο μάγειρας σε ένα τραπεζάκι να φας με την παρέα σου επειδή καθυστέρησες, σου βγάζει πάντως φαγητό. Εκεί έρχεται ένας ιερέας, ιερομόναχος και κάνει την προσευχή. Έτσι έγινε και με τον Τσίπρα. Και το βράδυ 10 η ώρα μπήκε ο ηγούμενος μέσα. Και είχαν επαφή, έμεινε διανυκτέρευση στην Καρακάλα ο Τσίπρας και είχαν επαφή γύρω στα 20 λεπτά με τον ηγούμενο. Επειδή ο ηγούμενος τυχαίνει να είναι και πνευματικός μου, τον ρώτησα. Του λέω, πατέρα Φιλόθεο, τι συζητήσατε? Και λέει, ήθελε να μάθει λέει, για το Θεό, ήθελε να μάθει τι γίνεται και πώς είναι. Είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι μου λέει, παιδί μου. Μέσα στα κόμματα και αυτά είναι εγκλωβισμένοι. Και το δεύτερο ήθελε να βρεθεί τρόπος να βαφτίσει τα παιδιά του, τα οποία τα είχε αβάπτιστα. Φωτικά αυτά. Όταν λοιπόν βγήκε και αρχίσαν οι εφημερίδες, γράφανε, ήταν αντιπολίτευση ακόμη. Γράφανε για το ένα, γράφανε για το άλλο.
Μετά, όταν είδε αυτό τι εφημερίδες, επηρεάστηκε και δεν προχώρησε τίποτα. Ναι. Όχι ότι είναι, άλλαξε κάτι. Ναι, γιατί... είναι... Αλλά τουλάχιστον πήγε, πήρε μια ιδέα. Πήρε, βέβαια, ξέρεις, δεν μπορώ να την αποκλείσω. Πόσο ψάχνονται όμως, συνεργάζεται να μπει κανείς στον Θεό, όντας μέσα σε ένα σχηματισμούς πολιτικούς, ας πούμε, οι οποίοι είναι... Θα σας πω κάτι, όλοι οι μηχανισμοί πολιτικοί, είναι θα σας πω κάτι, θα σας το πει και ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Κασαπίδης που ήταν επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, ήταν αυτός που ενήργησε τώρα για να κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή για το τάμα του έθνους. Αυτός έφεξε την ερώτηση και αυτός μάζεψε και τις υπογραφές για να την ενισχύσει. Λοιπόν, όχι μόνο τους απέσυραν τις υπογραφές, χθες τον έδιωξε ο Μητσοτάκης από το μεάρχη της αγροτικής ανάπτυξης. Πώς επειδή ασχολείται. Ναι. Για να δείτε, πώς δουλεύουν σε οφειλά. Το κέντρο τον υποδεχτήκαν πάλι εκεί στο Άγιο Όρος. Δεν μπορούν στο Άγιο Όρος, όποιος και να πάει. Και δηλαδή και όποιος και να πάει θα τον υποδεχτούν. Και όταν είναι επίσημος άνθρωπος του κράτους θα κάνουν υποδοχή. Είναι μέσα στον πρωτόκολλο. Δηλαδή έτσι, θερμές... Στο Άγιο Όρος μπορεί να γίνει αυτό, αλλά εγώ εκεί ο ιερόνιμος. Η εξουσία της εκκλησίας. Να σας πω κάτι. Είχα πάει κάποτε και η γυναίκα μου είναι μάρτυρας με τον πεθερό μου να δούμε ένα μοναχό ο οποίος έβγαινε παλιά και κατηγορούσε το βατοπέδι. Αυτός ο μοναχός ήταν 12θεϊστής. Ήταν πρώην υπουργός στη Βουλγαρία, υπουργός πολιτισμού στη Βουλγαρία, διοκόμενος, ήταν Έλληνας, ήταν, αλλά είχε φύγει στη Βουλγαρία, έγινε επιζήτηφο υπουργός και μετά πήγε και έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος. Όλοι τον ξέρανε τι είναι. Τι λέγανε όμως. Ίσως τον φωτίσει η Παναγία και σωθεί η ψυχή του. Προσέξτε πώς σκέφτονται οι αγιορείτες που δεν το σκεφτόμαστε εμείς. Και τον αφήνανε, εμείς πήγαμε για παράδειγμα τον πεθερό να τον επισκεφτούμε και ήταν Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία εκεί τελειώνει 7:30-8 η ώρα. Θελήσαμε να πάμε να τον δούμε, δεν ήξερα τι είναι. Ενώ και λέει αυτό. Χτυπάμε την πόρτα, ήταν έξω από τις καρδιές σαν αγγελί, χτυπάμε την πόρτα, βγαίνει ένας Βούλγαρος και λέει «Δεν είναι εδώ ο παππούλης, βγήκε έξω». Και λέμε αφού του μιλήσαμε χθες το βράδυ και ήταν εδώ, πώς να βγει έξω, με ελικόπτερο, δεν έρθει ελικόπτερο τη νύχτα. Άρα κάπου εδώ, ανοίγουμε, λέει ο μοναχός που μας συνόδευε, να προσκυνήσουμε λέει, τις εικόνες στο εκκλησάκι και να φύγουμε. Πάμε να προσκυνήσουμε τις εικόνες και τον βλέπουμε. Είχε μια τηλεόραση πλάσμα τεράστια. Είχε ένα μπουκάλι ίσκι τόσο. Και έπινε. Και ούτε ράσο φορά και ούτε τέτοιο. Όταν πήγαμε και του λέει. Πράκτορα δηλαδή, πράκτορα στον Βουλγάρο ήταν αυτό. Ούτε πράκτορα. Αυτό όταν άκουσα ότι εγώ έχω σπουδάσει θεολογία, άρχισα να βάζει φωνές. Τι α πούμε που χάλασε λέει το τέτοιο, δεν υπάρχει λέει Θεός. Κακώς λέει οι Έλληνες, φύγαμε από το δεκάθεο. Πρόσεξε μέσα στο Άγιο Όρος. Και έλεγε ένας άλλος μοναχός που ήταν γειτονάς του και φίλος του και έτυχε να έρθει εκείνη την ώρα. Μην τα λες αυτά. Του λέγε. Ελάτε, περάστε. Ποιος έχει μιλήσει με τέτοιες απόψεις. Κοιτάξτε, εκεί πάνε όλοι γιατί πάνε από τη μετάνοια. Δεν αποφύγουν κανένα, γι' αυτό θέλω να σας πω. Δεν αποφύγουν κανένα. Και τον κρατήσανε και έλεγε ο άλλος. Μην τα λες αυτά, ευλογημένε. Αύριο θα φύγεις. Πώς θα σε δεχτεί η Παναγία. Τελικά η Παναγία όταν κοιμήθηκε, δεν τον δέχτηκε ούτε στο Άγιο Όρος, το χωριό του τον θάφτω. Δεν τον δέχτηκε. Αυτός ήταν που έγινε στα κανάλια τότε του Αγιορείτης Μοναχός και κατηγορούσε τον Βατοπέδη. Δηλαδή, άμα βλέπετε πώς λειτουργεί, όποιος και να πάει στο Όρος. Έχουν άλλη νοοτροπία, σου λέει άμα σωθεί... Εμείς έχουμε σωπετήσει... Ένα τσάκο να γίνει, αν η Παναγία κάνει το θαύμα, έτσι είναι. Άλλη Παναγία κάνει το θαύμα και έχουν άλλη λογική, δεν είναι. Εγώ περίμενα να είναι πιο έτσι τα πράγματα στο Άγιο Όρος, να κρατιόνται. Θα σας πω κάτι. Στο Άγιο Όρος λένε να είναι ευλογημένο. Τον να είναι ευλογημένο σημαίνει και το έχει ο Θεός. Σημαίνει ότι μπορεί αυτός να μην έχει φαγητό τίποτε μέσα στο κελί του, να μην έχει να φάει, αλλά έχει την προσευχή του. Θα φέρει η Παναγία και πάντα θα βρεθεί κάποιος γειτονάς του, κάποιος άλλος εκεί, θα πάει φαγητό. Η νοοτροπία δηλαδή δεν είναι η δικιά μας η λογική. Πες ότι πήγε ο Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκα. Ένα τσάκ να κάνει και να του αλλάξει κάτι η Παναγία, ένα θαύμα, αλλάξει όλο το έθνος. Έτσι σκέφτονται. Μακάρι να γίνει, μακάρι να σκέφτονται.
Έτσι και, αλλά βέβαια αυτοί πάνε βαλτοί γιατί πάνε για ψηφοθυρικούς να πούνε ότι να προοδεύουν χριστιανούς και όχι Χριστό. Κάτι κλειπ του γίνεται όμως. Έτσι πιστεύουν και οι Αγιορείτες αυτό το πνεύμα. Το ζαβρό γιατί το κλειπ. Αλλά λίγο, μέχρι τώρα γίνεται το 1921, γίνεται λίγο το κλικ. Δεν γίνεται μεγάλο. Αλλά γίνεται. Περιμένει, τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί. Δηλαδή την εκκλησία δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Δεν είναι σταθερή και μπροστά. Βέβαια, και δεν το βλέπουμε αυτό. Αυτό όπως είναι, όπως είναι η εικόνα της κοινωνίας μας, είναι και η εικόνα της Εκκλησίας μας. Έχει άλλο ρόλο όμως η εμείς θέλουμε η εικόνα της Εκκλησίας να ξεχωρίζει. Αν δεν μάθουμε εμείς να ξεχωρίζουμε πρώτα και δεν φτιάξουμε εμείς τους εαυτούς μας, να βγουν από τα παιδιά μας, να γίνουν παπάδες, να γίνουν μοναχές, να καλλιεργήσουμε ένα διαφορετικό ήθος, τι περιμένουμε. Εγώ ήξερα ιερέα, φίλο μου, συμφοιτητή μου στη θεολογική σχολή, μου κάλεσε στη χειροτονία. Και του λέω, Κωνσταντίνε μου, του λέω, δεν θα έρθω. Μου λέει, γιατί. Είσαι, λέει, από τους καλύτερους φίλους στη θεολογική σχολή. Δεν θα έρθω, λέω, γιατί θα πρέπει να φωνάξω ανάξιος, έχεις κολλήματα. Ναι, και τα ξέρω, λέω, τα κολλήματα, γιατί τα ζούσα και σε συμβούλευα τότε. Μου λέει, τα πήρε όλα ο Δεσπότης. Και λέω, τι τα πήρε όλα ο Δεσπότης. Του τα εξομολογήθηκα όλα και είπε, τα παίρνω από πάνω μου αρκεί να γίνεις παπάς. Σήμερα είναι και αρχιερωτικός. Είναι δηλαδή ο μαδάκης, ας πούμε, θα έλεγα. Όταν είναι αυτή η νοοτροπία, δεν καταπατώνται με βάση την οικονομία, καταπατώνται τα πάντα. Καλά, πάντα υπάρχουν την κουλήση. Έτσι υπάρχουν πάντα όμως, όπως υπάρχουν την πολύ καλή. Υπάρχουν και πάντα. Υπάρχουν, βέβαια. Ειδικά στην Ελλάδα, εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια απασχολούμαι έτσι λίγο πιο. Πάρα πολύ καλή. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι, οι καλοί δεν φαίνονται. Εγώ, ένας που ήταν στη Λένωνα, κοιμήθηκε ο παππούλης αυτός, πήγαινε στις 2 ώρα το βράδυ. Θα τον έβλεπε σκι μέσα στην εκκλησία να προσεύχεται, έκανε μεσονυχτικό. Είχε ένα κρεβατάκι στο γραφείο του, κοιμότανε και ξύπναγε το πρωί πάλι εκεί. Δεν τον είχε πάρει είδηση κανένας. Αυτός ήταν ένας Άγιος μέσα στην Αθήνα ταπεινός. Δεν μιλούσε κανένα. Άμα τον έβλεπε με το πετραχί του μέσα στον ναό. Όλο ευχές, εξομολόγηση, συνέχεια. Λοιπόν, τέτοιοι υπάρχουν αρκετοί. Yeah. Αλλά πρέπει όπως ψάχνουμε τους γιατρούς να τους βρούμε, πρέπει να τους βρούμε. Πρέπει να τους βρούμε και μπροστά, διότι υπάρχει μεγάλη άγνοια στον κόσμο. Δηλαδή, είναι ακατήχητος ο κόσμος. Έχει άγνοια και δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να βγουν κάποιοι μπροστά, ας πούμε, έτσι δημόσια. Μα την κατήχηση δεν τη θέλει η Εκκλησία. Δεν τη θέλει η Εκκλησία την κατήχηση. Εγώ είμαι από το 87 στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, τότε στην Καθημερινή, μετά σε άλλες εφημερίδες. Ποτέ δεν είχε γίνει θέμα συζήτηση στην ιεραρχία για την κατήχηση. Ποτέ. Το βασικό. Πού είναι το βασικό. Δεν είναι το φιλανθρωπικό. Είναι η αποστολή, είναι το βασικό. Το βασικό είναι η κατήχηση. Είχαν μείνει στο καθηγητικό στο σχολείο. Ποτέ δεν ερεύνησε, δεν υπάρχει ένα γραφείο μέσα στη Σύνοδο να ερευνά τα βιβλία που διδάσκουν τα παιδιά μας. Βάσει του συντάγματος. Το Σύνταγμα τι λέει, να είναι χριστιανικό, να ευηγάζουν το χριστιανικό ήθος. Να καλλιεργούνται, ναι, αυτά λέει το Σύνταγμα. Δεν δημιουργήθηκε ένα γραφείο αντίστοιχο και να παίρνει το βιβλίο της νοελληνικής γλώσσας και να λέει ότι εδώ μας μιλάει για την παιδεραστία ή εδώ μας μιλάει για αυτό ή εδώ μας μιλάει για το άλλο. Να πούνε στην τηλεόραση, να πούνε μερικά πράγματα. Επομένως δεν είναι τεράστια η ευθύνη. Και ξέρετε γιατί, θα σας πει και ο Κυριάννης τώρα που θα πει, ο κ. Αναγνωστόπουλος, πώς διαχειρίστηκαν τα θέματα τότε του τάματος του έθνους. Θα δείτε πώς τα διαχειρίστηκαν από τότε και πώς τα διαχειρίζονται μέχρι σήμερα. Τώρα είναι επίκαιρο. Γιατί το σταματήσαν. Γιατί προχωράει κατευθείαν το τέμενος που θα στηθεί σε 130 εκατομμύρια. Και μας λένε ότι θα είναι μόνο ένα. Τα 130 πού τα βρίσκουν για το τέμενος, ήδη προχωράνε και τα τουρκικά δημοσιεύματα λέγανε ότι έχει γίνει ο σκελετός και προχωράνε. Σε μάλιστα πού επιλέξανε σε χώρο του πολεμικού ναυτικού. Πολεμικού ναυτικού, βεβαίως. Δεν είναι όλα. Δεν είναι, δηλαδή γιατί το βάλανε εκεί. Όχι μόνο δεν αντιδρούσε. Ξέρετε, υπάρχουν. Το σκελετό δεν έχουν κάνει. Οι θεσμοί τώρα που έτσι όπως ενώνονται, όπως λέμε, οι θεσμοί, η πολιτεία, η εκκλησία, έχουν δημιουργήσει αυτή τη διαφθορά που υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Έχει εισχωρήσει και εκεί. Καλά, αυτό που λέγανε ότι πήγαινε και σφάξανε γουρούνια μέσα στα γρήματα και δεν θα το χτίσετε.
Δεν ισχύει αυτό. Ποιήστε τον τζαμπιά αυτό. Το πήραν και σφάξανε από γουρούνια, αλλά και επειδή μου άμεσα τα γουρούνια. Δεν το φτιάξω. Πολλά τα υπάρχουν κάτι το σκελετό, είναι και πολλά τα συμφέροντα για να το προσθούν τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχουν κάνει συναλλαγές οικονομικές με τη Σαουδική Αραβία. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί ο Θεός, μπορεί ο Θεός την τελευταία στιγμή να το λαμβάνει. Να αρχίσει να πει το αντιγράψεις. Ναι, ναι, έτσι. Το νιώθω και εγώ. Αρκεί να το πιστέψουμε όλοι. Αρκεί να το πιστέψουμε. Και εδώ έχουμε τζαμί, δίπλα, σε δύο δρόμους. Ένα υπόγειο, το έχουν κάνει σαν μία. Το 800 είναι μέσα στην Αθήνα. Ναι, έφτωσε στα κοινωνικά σου. Χώροι, έτσι, δωμάτια που το έχουν κάνει. 400 χρόνια και τους ξαναφέρνει το ήταν στα σχέδια να έρθουν. Τώρα βέβαια τους κόβει το δρόμο, τραπ, κι άλλα, έχει άλλα σχέδια. Δεν το πούμε κι αυτό. Γι' αυτό λέω όχι. Κοιτάξτε, είναι καλό όταν συγκρούνται τα θηρία. Μπράβο, μπράβο. Κάτι καλό μπορεί να φτάσει. Εγώ δεν το έχω. Δεν θα έρθει αντίθετο με τα συμφέροντα της Αμερικής ποτέ. Ούτε καν οι Έλληνες που είναι στο Λευκό Οίκο και αυτά και στην Γερουσία και στο Κοκρέσο που δουλεύουν αρκετοί Έλληνες, αυτοί πρώτα είναι Αμερικανοί και μετά Έλληνες. Όταν είναι να υποστηρίξουν μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής τα συμφέροντα, θα επιλέξουν της Αμερικής. Θυμόσαστε έναν τώρα τελευταία που υποστήριξε την Ελλάδα και έναν Ελληνοαμερικανό. Και τον δίκασαν στην Αμερική και τον φυλάκισαν. Ναι. Πώς. Να ρωτήσω όταν είναι να πάρουν την κυβερνητικότητα. Επειδή έδωσε από την Καβάλα. Επειδή έδωσε κάποια στοιχεία στην ελληνική κυβέρνηση, τα οποία θεωρήθηκαν ότι ήταν απόρριτα από την Αμερική και τον βάλαν μέσα. Όταν θα πάρουν την υπηκότητα, ορκίζονται ότι θα πρώτοι θα υπερασπιστούν την Αμερική, δεν ξέρω ακριβώς, στο περίπου, την Αμερική, ναι, υπάρχουν δύο νόρκο γι' αυτό. Ελάτε, ναι, ελάτε, 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 πέσαμε στην ημέρα. Παίζω, πρέπει να παίζω ρόλο όμως και εάν η Ελλάδα, η μάνα Ελλάδα, δεν μπορεί να επηρεάσει αυτό που μπορεί να επηρεάσει. Πάντοτε θέλω να είμαι ένα τέταρτο νωρίτερα, αλλά δυστυχώς τώρα έπεσα σχεδόν πάνω από μισή ώρα και καθυστερεί με εμάς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σήμερα είναι ειδική ημέρα. Λοιπόν, να σας κάνω ένα πρόλογο. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος από το προηγούμενη δεκαετία, νομίζω το 2006, ξεκίνησε, είδε την υπόσχεση που έδωσαν οι οπλαρχηγοί του 21 για να φτιάξουν ναό του Σωτήρου Χριστού, το λεγόμενο τάμα του έθνους, είδε ότι δεν γινόταν τίποτα και αποφάσισε μαζί με την σύζυγό του και γι' αυτό είναι άξιοι συγχαρητηρίων, να αφιερώσουν όχι μόνο όλη τη ζωή τους για να εκπληρωθεί το τάμα, αλλά και όλη την περιουσία τους. Η οποία περιουσία τους είναι αρκετά μεγάλη γιατί δούλευαν πολλά χρόνια και θα το κλείσουν την πόρτα. Δούλευαν αρκετά χρόνια και φτάνει η περιουσία τους να ανεγερθεί το τάμα του έθνους, ο ναός του Σωτήρου Χριστού, χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ πλέον ο Έλληνας πολίτης. Άλλωστε οι Έλληνες βάλαμε αρκετά και μαζέψαμε αρκετά χρήματα κάπου τη γωνή, οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, πριν από μερικές δεκαετίες, κατά την περίοδο της επταετίας, όπου έγινε έρανος και μαζεύτηκαν αρκετά εκατομμύρια τότε. Είχαν δημιουργηθεί λογαριασμοί σε όλες τις τότε τράπεζες, αγροτική, εμπορική, εθνική, και μαζεύτηκαν τα χρήματα αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άλλοι λένε για 450 εκατομμύρια δραχμές τότε,
900. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεπερνούσαν, να είναι άγγιζαν τα 900 εκατομμύρια, γιατί ήταν και πολύ ομογενείς από το εξωτερικό, είχαν στείλει πάρα πολλά χρήματα για την επικύρωση του τάματος. Είχε γίνει και η ανάλογη πληροφόρηση και διαφήμιση του όλου θέματος και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, αλλά και τότε ο κόσμος πίστευε πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε εμείς, και έδινε από, ακόμη και από το υστέρημά του για να, να δημιουργηθεί το τάμα. Τότε είχε επιλεχθεί ένα μέρος αναγέρσεως του τάματος, θα μας τα πει ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αλλά δυστυχώς κάποιοι λοιπόν αυτά τα χρήματα τα ή τα πήραν και τα διέθεσαν αλλού ή τα έφαγαν. Ή μπορούν να τα δώσουν τώρα να γίνει το τζαμί. Γιατί τότε φανταστείτε, ο τόπος δεν ήταν ο σημερινός τόπος που έχουμε 2-3%, ήταν 20-25-26%, και αυτά το κυζόμενα τα χρήματα σήμερα θα ήταν δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ευρώ, όχι δραχμές. Ήταν δισεκατομμύρια, γιατί είναι τόσα πολλά χρόνια. Ωστόσο, αν και υπήρχε νόμος τότε ότι τα χρήματα από διαδέτικες προσπάθειες δεν μπορεί να απολωτριωθούν, να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, εν τούτης εξαφανίστηκε. Τα πώς και το γιατί, θα μας πει και την ιστορία του τάματος, γιατί προσπάθησαν πολλές φορές αρκετοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι να εκπληρώσουν αυτή την υπόσχεση, αλλά είναι δυστύχημα μέχρι σήμερα. Και είδατε και πρόσφατα στη Βουλή που απεσήρθη η ερώτηση από τους 14-13 βουλευτές. 16 ήταν συνολικά, 14. Ναι. Λοιπόν, αποσύρθηκε για να μην εκπληρωθεί. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε συνδέονται όπως θέλουν κάποιοι να το συνδέσουν με τα χρόνια της επταετίας και μόνο για να τον, να δημιουργήσουν μια κατάσταση να πούν αυτό συνδέεται με, με άσχημα χρόνια στην Ελλάδα, άρα το απορρίπτουμε. Δεν συνδέεται γι' αυτό, γιατί και ο Βενιζέλος προσπάθησε και ο Ζαΐνης και ο Τρικούπης και επί Όθωνος έγιναν προσπάθειες. Και ο Καποδίστριας, αν τον είχαν αφήσει και δεν τον είχαν δολοφονήσει, μάλλον θα λέει, και αυτός ακόμη θα είχε φτάσει να το εκπληρώσει το τάμα. Θα αφήσουμε όμως τον κύριο Αναγνωστόπουλο να μας τα πει καλύτερα. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναγνωστόπουλο. Καλώς σας βρίσκω. Σε πάλι συγγνώμη. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολλοί σεισμοί σε όλη την Ελλάδα για το τάμα του έθνους. Ένα 30% μπορεί να δει κανένας κατάφερσαν υπέρ του τάματος του έθνους, όπως το πρώτο θέμα στις 5 Ιανουαρίου δημοσίευσε ένα δεκασέλιδο υπέρ του τάματος του έθνους. Μετά ακολούθησαν διάφορες άλλες, πολλές ιστοσελίδες αναδημοσίευσαν και του πρώτου θέματος, αλλά και μετά διαφόρων λογίων. Δυστυχώς η πνευματική ηγεσία ως επιτοπλίστων πασχίζει να αναρριχάται όχι δια της αξιοκρατίας αλλά δια της πεθλασμένης φαυλοκρατίας και αναξιοκρατίας. Και ομοίουν γη και είδωρ δια να μείνουν κολλημένοι στην καρέκλα ή δυνατόν να ανέβουν ακόμη πιο πολύ, πιο ψηλά. Και έτσι έχοντες δώσει γη και είδωρ τους ηθήνοντας και τις σκοτεινές δυνάμεις δεν έχουν θάρρος και παρησία να εφαρμόσουν αυτό το του Χριστού γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας και το μάχο υπεραγηθείας άχρη θανάτου και Κύριος ο Θεός θέλει πολεμήσει με τα σου. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και μερικοί από την θρησκευτική ηγεσία πριν
πλην ενίων δεν έχουν θάρρος παρησίας όταν εισέρχονται εις την διαρκή ράσινοδον ή την ιεραρχία, αράγουν τα χείλια των 100 γαζιά να μην βγάλουν ούτε λέξη. Γιατί δεν επικρατεί το δημοκρατικό συνοδικό σύστημα, αλλά το αρχιεπισκοπικό. Δεκαετίες ολόκληρες, όχι μόνο τώρα. Και οι αρχιεπίσκοποι είναι τόσο μεθόδιοι που αν αντιληφθούν ότι κάποιος θέλει να κάνει κάτι, χροτριγούν, τρενάρουν για ασχήματα θέματα. Για να περάσει η ώρα και μετά διεχώνουν τον Αγίον Πατέρα ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός και ο Λέης ο Χριστός ημάς. Ωραία μες στην ειρήνη. Υπήρχαν όμως μερικοί από τους περίπου 60 Μητροπολίτες που μας έχουν γράψει υπερθεματίζοντας για την άμεση πραγματοποίηση του τάματος του έθνους. Οι περισσότεροι και κάποιος μεγάλος και τρανός κάθε τόσο κυριγάκι έρχεται και στις συγκεντρώσεις μας ακούω με ομιλή γράφει. Μου λέει εδώ και 4 χρόνια που ήταν αντιπρόεδρος μάλιστα της Επιτροπής που είχε συστήσει ο Μακαριότατος για την πραγματοποίηση του τάματος του έθνους. Μου λέει ένα γνωστό που λέει εγώ μην νομίζεις ότι θα έρθω σε ρήξη με τον Μακαριότατο υπέρ του τάματος του έθνους. Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις. Και έτσι τα χρόνια παρέρχονται. Ο Μακαριότατος τάσεται με τα λόγια αναφανδών υπέρ της αμέσου πραγματοποίησης του τάματος του έθνους. Στην πράξη όμως δυστυχώς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι την ίδια στιγμή που λέγει ναι, βασανίζει τη φαιά του Ισία πώς να τορπιλήσει την υπόθεση. Να γίνει νέκρα. Μας έχουν οι Άγιοι Συνοδικοί έχουν βγάλει μερικές αποφάσεις όπως την 8η Ιουνίου του 2012 το τάμα του έθνους να πραγματοποιηθεί και την 25η Μαρτίου 2021 να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Έχουν βγάλει και κάποια άλλη απόφαση του 2013 και επίτησαν στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυφύρων ότι ναι, θα πραγματοποιηθεί και το κοινοποίησαν και εις το Σωματείον οι φίλοι του Τάματος του Έθνους ότι κατόπιν αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους. Δυστυχώς όμως και οι άλλες αποφάσεις που έχουν βγάλει είναι ναι μεν, αλλά δε. Μέχρι που έφτασαν οι Άγιοι Συνοδικοί να βγάλουν το 2015 απόφαση και να ανακοίνωση στα μαζικά μέσα ενημερώσεως ότι του δίδομεν εκκλησιαστικά οικόπεδα και δεν τα δέχεται. Η αλήθεια όμως είναι δυστυχώς ότι μας είπανε για το γουδί. Τράξαμε παντού και είδαμε Πανεπιστημιούπολης εδώ, Πολυτεχνούπολης εκεί, Δήμος Αγουράκου, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Παπάγου,
περιφραγμένα από εδώ η πλάκα Λαμπράκη έχει τεράστιες εκτάσεις, καταλάβει με τα λεπτά της, το παράνομο θέατρο Μπάμπερτον, κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα στρατόπεδο του το πάρκο. Στρατόπεδο πάρκο. Άλλο στρατό. Το άλλο στρατό. Και γράψαμε στον Ιερά Σύνοδο και παρακαλούσαμε συνεχώς και κατά πάθος κάθε τόσο κυριακή να μας δώσουν συγκεκριμένα τοπογραφικά. Λέμε, πού είναι αυτά τα οικόπεδα και για τη σωτηρία, μετά πίσω από τη σωτηρία, που είδαμε ότι είναι ένα αχνό παρθένο δάσος με κάλυψη 70-80%. Και κατά την κειμένη νομοθεσία για κάθε άτομο πεύκου ένα χρόνο φυλακή. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα. Είδαμε κάτι ξέφοντα που είναι τα σπιτάκια, ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Να πάρουμε αυτά τα σπιτάκια, ένα διάδρομο, μια λωρίδα εκεί πέρα. Θα μας περάσουν οι σκοταδιστάς, ενώ δεν κάναμε τίποτα και μας λένε ότι είμαστε κατάλοιπα της Χούντας, ότι είμαστε έτσι, ότι είμαστε φασίστες, είμαστε εξτρεμιστές, είμαστε καθυστερημένοι, είμαστε γιατί δεν είμαστε. Εάν πούμε και αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούμε να σταθούμε σε χώρο κλαρί. Και περιμένουμε λοιπόν, γράφουμε και τίποτα. Και πολλοί διερωτώνται μήπως αυτό είναι μια ολοφάνερη βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Δεν πιστεύουμε ότι ό,τι λένε οι Άγιες και οι Ιερές Σύνοδοι, είτε Διαρκής, είτε Ιεραρχία. Με το Άγιο Πνεύμα ομιλούν, ή το Άγιο Πνεύμα ομιλεί από τα Συνόδος. Όταν λοιπόν αυτοί μας λασπολογούν και μας διασύρουν ότι εμείς δεν δεχόμεθα τα εκκλησιαστικά οικόπεδα, δεν είναι μια βλασφημία. Και έχει η Εκκλησία τεράστιες εκτάσεις. Ακόμη και σήμερα, παρόλο ότι τη μεγαλύτερη εκκλησία την σφετερίσαν, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει χρήματα ούτε τα πληρώσει τους ελάχιστους υπαλλήλους του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η αμύθιτη αυτή η Εκκλησία. Κατά καιρούς όμως ανάθετε κι άλλους να λένε άρες, μάρες, κουκουνάρες. Παραδείγματος χάρη μου, τον Ανασκελογιώτα τον Αρχιμαντρίτη Μάξιμον, προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Παντελήμωνος Αχαλών, ο οποίος είχε κλείσει τότε ορμητικά τα στήρας του Ιερού Ναού Παντελήμωνος, να μην εισέλθουν μέσα οι χριστιανοί που τους κυνηγάγανε οι Αλβανοί, οι Πακιστανοί και τα Μάτια και τους πάσανε στο ξύλο τους χριστιανούς. Αυτός λοιπόν τον έστειλε ο Μακαριότατος να καταθέσει στην 18η ανακρίτρια όπου εμείς εξεκινήσαμε με μηνυτήριους αναφοράς προς την εισαγγελία του Αγίου Πάου να μας πούν τι χρήματα συνεκεντρώθησαν, πού και πού κατευθέθησαν και τι απέγιναν τα χρήματα αυτά.
διότι... Άρα έτσι να σας πω, όταν για πρώτη φορά είχαμε την τιμή να ειδούμε τον Μακαριότατο, περιμέναμε στον χώρο αναμονής του Αρχιεπισκόπου Κούμπελάρου και μετά από αρκετή ώρα εισήλθε στην αίθουσα αναμονής. Δεν μας είπε περάστε στο δωμάτιό μου, αλλά μας κράτησε ορθίους, μάλιστα και τον αντιπρόεδρό μας, τον διάσημο διεθνούς φήμες καθηγητή Γεώργιο Δαΐκον, 95 ετών τότε, όρθιος, και δεν του είπε ούτε του κυρίου καθηγητού, κύριε καθηγητά, καθίστε. Και ο θυμός, όπως λαός λέγει, όποιος δεν σέβεται το γύρας, δεν σέβεται τον εαυτό του. Και όποιος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν είναι άνθρωπος. Μας λέγει λοιπόν, τι γίνεται τα λεφτά. Μα καλότατε, λέω, γιατί απευθύνεστε σε εμάς. Τι δουλειά έχουμε εμείς με την τότε εποχή. Εγώ πρώτα πρώτα ήμουν στην Γερμανία. Δεν ήμουν τα καν εγώ. Αλλά επιτρέψατε μου να σας πω ότι είναι ένα μέγιστο έσχος και ντροπή τόσο για την πολιτεία όσο και για την Εκκλησία που δεν θέλησε να μάθει πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, πού και πού κατετέθησαν και τι απέγιναν τα χρήματα. Και συνέχεια τώρα μας πιπίριζαν την Καραμέλα, Κουντική, κατάλοιπα της Χούντας, φασίστες και τα λοιπά. Και η σύζυγός μου αναγκάστηκε και πήγε, δουλεύει από τις 5 το πρωί μέχρι τη 1-2 τη νύχτα. 365 ημέρες το χρόνο. Διότι έχουμε χιλιάδες φίλους που μας παρηγορούν με λόγια, αλλά ελαχιστότερη μέρα η περισσότερη θεωρία επισκόπου και καρδία μιλωνά από την οποία είναι υπέρχορτα αντικοινωνία μας. Και δεν έρχεται κανένας να μας βοηθήσει. Ήρθε ένας ναύαχος. Εγώ θα σας κάνω, εγώ θα θαυμάζω, εγώ θα. Τι να πούμε τώρα. Έλα να βγάλεις τότε την πίεση, έλα να στέλνεις φαξ, email και τα λοιπά. Δεν είμαι εδώ πιο πάνω από εμάς. Είναι παιδικό αρχήν του κράτους. Να σας συστήσουμε στη διευθύντρια, να σας δώσει τους διάφορους τόμους, τα διάφορα αυτά. Να δούμε τι και τι στοιχεία υπάρχουν στο Γενικό Αρχαίο του Κράτους. Καλά λέει και μετά εξαφανίστηκε. Μετά από αρκετές εβδομάδες λέει, να έρθω κύριε Καταρία να πάμε μαζί. Μα είχα από χρόνο θα παρακάλεγα εσένα να βαριέ μου. Και πήγε η γυναίκα μου αρκετές ώρες εκεί πέρα και έβγαλε αυτά που δημοσιεύσαμε στο τεύχος 69 της φωτεινής γραμμής που είναι συντριπτικά στοιχεία. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι πέραν του ομόφωνου ψηφίσματος της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως την 31η Ιουλίου 1829, το οποίο ουσιαστικά το οργάνωσε
ο ανεπανάλητος εθνάτης και κυβερνήτης Άγιος της πολιτικής Ιωάννης Καποδίστριας. Και το υπέγραψε και ο Ιωάννης Καποδίστριας και έγινε πλέον νόμος του κράτους, αλλά πέραν αυτό βγήκαν και τα βασιλικά διατάγματα του 1834 και 1838. Επιόθωνος εδεσμεύτησαν διάφορες περιοχές στην Αθήνα να γίνει το τάμα του έθνους, όπως παραδείγματος χάρη περιοχή Ομονίας, περιοχή της πλατείας Θεάτρου, η περιοχή από την Αμερική μέχρι τη Σίνα και από την Πανεπιστημίου μέχρι την Ακαδημίας. Διάφοροι όμως τότε ιδιωτελείς συντοπίσαν την υπόθεση για να πάνε κάπου αλλού να αξιοποιηθούν δικές τους εκτάσεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι της οικονομίας. Το 1908 ο Δημήτρης Βικέλας αγωνίστηκε εκεί πέρα από μένα μαζί με τον Θρασίβουλο Ζωήμι και τον Γιώργο Σουάφα, ο Βασιλεύς Γιώργος Σουάφα. Μετά, ως πρωθυπουργός, Σπυρίδων Λάμπρος, το 1910 ενήργησε, θα το ξαναπαναφέρει, αλλά είχαμε τότε την ήττα της Ελλάδος και έπρεπε η Ελλάδα να καταβάλει τεράστια τεράστιες αποζημιώσεις στην Τουρκία που τις είχαν επιβάλει οι δυνάμεις. Δεν έγινε αυτό. Το 1910, το 1918 ο πρόεδρος της Επιτροπής για την πραγματοποίηση του τάματος του έθνους, Ελευθέριος Βενιζέλος, και άλλοι είχαν πει να γίνει στο Καϊμάρμαρο, δίπλα από το Καϊμάρμαρο στάδιο, στο λόγο Αρβιτός. Δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η πράξη. Το 1928 ανασυστάθηκε η Επιτροπή αυτή, πάλι με πρόεδρο της Επιτροπής των Ελευθέριο Βενιζέλο, και την 30 Μαρτίου 1930 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμις, που είχε διατηρήσει προηγουμένως και 5-6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος, έθεσαν των θεμέλιων λίθων εις το πεδίο του Άρεως. Μετά το άγαλμα Κωνσταντίνου μπαίνοντας μέσα δεξιά είναι η λεωφόρος Ιρώων. Και στο τέλος της λεωφόρου Ιρώων ήταν να γίνει το Ιερών, το Πανεγένειον Ιερών προστίγμα του τάματος του έθνους. Είχαν φέρει μάλιστα από όλη την Ελλάδα, όλοι οι δήμαρχοι είχαν στείλει αγωνάρια πελεκημένα και σύμβολον όλη τη Ελλάδα, γιατί αυτό και εγώ προσωπικά έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές. Δεν προτίθεμαι να πραγματοποιηθεί ένας ναός, να προσθέσουμε
ένα ναό στους τόσους μεγαλεπρεπείς ναούς που έχουμε. Και συνήθως με αδιακαθίσματα. Πολύ λέει. Αν κάνω μια διακοπή μισό λεπτάκι, γιατί έχει μπλοκάρει ο αισθητήρας. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Εκεί, λοιπόν, δεν συνεχίστηκε, δεν πραγματοποιήθηκε και στο πεδίο του άρεως το μαυσολείον, ο ναός και όλα ή ένα μυστικό στυλ. Άρα, λοιπόν, εγώ θέλω να πραγματοποιηθεί το τάμα του έθνους. Είναι ιερά υπόσχεση των αημίστων προγόνων αγωνιστών που μας επέχησαν από το αίμα του στο Μεσαλιακό. Είναι η κατεξοχήν ανηθικότης κατά δούμε Άγιον Μεσογείας και Λαυριδικής μεγαλύτερο σκάνδαλο λέει που δεν έχει γίνει πραγματοποιηθεί ακόμη το τάμα του έθνους. Και ενώ το διεφθαρμένο καθεστώς εσκόρπαγε στα σχεδόν 200 χρόνια και αμύθιτα ποσά, κυρίως όπου υπήρχαν χοντρές μύσες και λαδώματα, και η Εκκλησία εξανέμισε μια αμύθιτον περιουσία για ευθελή γέρα, για τίποτε είναι. Για το τάμα, το κολοκοτρώνιο και τον άλλον εγώ δεν προτίθεται να δώσει ούτε μία πιθαμίνα. Είχα πάει προσωπικώς στον πρώην Περιφερειάρχη Ζουρών και τον έπτυξα το όλο θέμα και μου λέει θέλετε μόνο 50 στρέμματα ή όλη την έκθεση του λεγόμενου Αττικού Άλσους ο λόγος αχεσμός πρώην Τουρκοβούνια. Λέω, κύριε Περιφερειάρχα, ουσιαστικά εμείς είμαστε και φίλοι του περιβάλλοντος, οικολόγοι. Όχι αυτοί που το παίζουνε οικολόγοι και πήγαινε το σκορπιτάκι, αν τον είχατε δει τόσες φορές. Γιώργος Κέσσερις με τις πατερίτσες του και Λαρισάκη εδώ πέρα και αν το υπολογίσετε και στο διαδίκτυο θα δείτε ένα φιλμάκι που έχει πάρει το Διεθνές Βραβείο «Η φτώχεια μας, τα πλούτη τους, η φτώχεια μας». Και πρώτος είναι αυτός. Πήγαινε λοιπόν στις πορείες των οικολόγων. Είχε ένα κουτί, σγούταγε τα τσιγάρα και τα πέταγε στο κουτί. Για το παραδείγματος να μοιράσουμε. Σου λένε, είμαστε εμείς πολλοί, αλλά αυτός είναι. Και όταν γύρισε πίσω από την ουρά, το φοράζανε σύρμα, σύρμα. Και κρύβανε τα τσιγάρα, θα μου λες τα μπαίνες προηγητά. Και εμείς λοιπόν είμαστε οικολόγοι, κύριε. Και άμα μας το δώσετε, θα το ξεπίσουμε όλο το Αττικό Άλσος 594 στρέμματα και θα το κάνουμε έναν επίγειο παράδεισο. Εδέν, όχι ένα γνωστό πουλίον, ούτε άλλα ονοματάκια οσίδιστε να αποθανατήσουν τα ονοματάκια των εισηγενών του. Όπως ο Λαμπράκης και πολλά άλλα λαμπρά μπουμπούκια που με ξένα κόλυβα έκαναν πολυτελέστατα μνημόσυνα. Και ο λοιπόν ζωός θα πληρώνει τώρα.
είτε μέγαρο μουσικής λέγεται αυτό, είτε τώρα παραδείγματος Άιγουρ. Το μέγιστο φιλέτο, πανάκριο φιλέτο του παλιού υποδρομίου, το δόρισαν στον Σταύρο Νιάρχο να κάνει το πάρκο Σταύρος Νιάρχος και να έχουν και είσοδο με τα αργότερα και όταν προνομάνε κάνουμε φιέστες. Σε κάθε αίθουσα, σε κάθε είσοδο και σε κάθε διάδρομο και σε κάθε αίθουσα της λυρικής κοινής και της βιβλιοθήκης να είναι το άγαλμα Σταύρος Νιάρχος. Και με πράσινο ταμείο από εδώ, δεν ξέρω από εκεί, ανέβασε τα έξοδα του 600 εκατομμύρια. Και τώρα θα δεξασφάλισε αυτά. Διότι εκεί βοήθησε και ο Γκέωργ Σόρος, ο μεγάλος αυτός σιωνιστής, το κογλίφος σιωνιστής. Ο οποίος όταν έρχεται στην Ελλάδα, στο ζαχαροπλαστείο της Μουσείου Ακροπόλεως, με τον Παπαχελά, διευθυντή της Καθημερινής και του συγκροτήματος εν γέννη Αναπτύσσιου, τρώνε τις πάστες τους, τα ψυχρικά τους, παίρνει το υπόλοιπο των επιταγών δια τα μεταγραφήματα που εκτέλεσε και παίρνει και προκαταβολές για τα επόμενα μεταγραφήματα, τις επόμενες εντολές. Ο Γιώργος Σόρος λοιπόν έκλεισε συνάντηση και με τον Αντώνιο Σαμαρά, ο οποίος δεκάδες έγγραφα πήρε από εμάς, από ηγουμένους του Αγίου Όρους και από πολλούς άλλους εκεί πέρα, συγγενείς του, τον πίεζαν από εδώ και από εκεί και δεν καταδέχτηκε, όχι μπορεί να μας συμβεί, ούτε καν να μας απαντήσει σε ένα γράμμα μας. Πήγε λοιπόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ανηγόρευσε με τον Σταύρο τον Νιάρχο ως τον μέγιστο εθνικό ευεργέτη των δύο τελευταίων εκατοντετιών. Ο Σταύρος Νιάρχος, μετά έφυγε αμέσως για την Αμερική, πρώτα πέρασε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να τακτοποιηθούν τα συμπεφωνηθέντα. Μετά επέρασε από το Κεντρικό Συμβούλιο Ισραηλιτών, μετά πήγε στον Ομπάμα και πρώτα επιστρέψει στην Ελλάδα, ας πω και καλημέρα και στον Σεβασμιότατο. Ενώ αν είχε ίχνος πατριωτισμού απάνω του, θα έπρεπε πρώτα να περάσει από τον Δημήτριο Δέσποτα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς πάει ο ελληνισμός. Τι προβλήματα ο ελληνισμός. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Δώσε μου το σημείωμα. Αύριο ή από το απόγευμα πάω στον Ομπάμα να του το δώσω και να τον παρακαλέσω. Αν το δώσει σε έναν σύμβουλων του να λυθούν τα προβλήματα αυτά του ελληνισμού. Διότι θέλω να σημειωθεί ότι έχουμε περίπου 120 εκατομμύρια Έλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης και τετάρτης γενιάς. Είναι άκρως εγκαταλελειμμένοι, όχι μόνο από το τρισάθλιον κατεστημένο, αλλά και από την πνευματική ηγεσία και την θρησκευτική, για αυτήν την ενία που
αγωνίζονται, θυσιάζονται. Και εμείς λατρεύουμε αυτούς τους κληρικούς οι οποίοι δεν πιστεύουν Χριστόν, αλλά Χριστόν, που δεν ζουν από την Εκκλησία, δεν ζουν για την Εκκλησία, αλλά από την Εκκλησία. Και ο Κύριος Σαμαράς ήρθε στην Αθήνα και μετά από μερικές ημέρες έστρεψε να πάει στο Ισραήλ να φορέσει και αυτός το τσιπά. Εγώ έχω πάρα πολλά ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, έχω ακόμη τη μία και στον κόσμο άλλη και μία. Ο Νιάρχος άλλαζε σαν τα πουκάμισα τις γυναίκες. Την Ευγενία Λιβανού, την Λιβανιού, την τάδε, την τάδε. Και όλες πεθαίναμε. Κατά μυστηριώδητο τρόπο. Και αντούτοις αυτός είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας. Πονηροί και γόητες θέλουν προκόψει επί τα χείρω πλανώτες και πλανώνουν. Οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήνουν, διοχτίζουν. Εμένα με εμπέζουν ανεσκύντος και ανερυθριάστος οι πάντες. Και ως το γεγονό τα μόνο, τα μέρα και ο αρχιεψιούς. Ουσιαστικά. Τυπικά ήρθε και στο γραφείο μου να με δει, διότι 14 μήνες, 13-14 μήνες είχα μετρήσει ανάσκελα τα σκαλοπάτια της Αγίας Σοφίας νεοψυχικού και ενώ περιμέναν όλοι να είχα γίνει 100 κομμάτια, ενώ της σηκώθηκα με τα συστήσεις μου, πάω στο νοσοκομείο, μου κάνουμε τις εξετάσεις, είπε ελάχιστα μικρότατα αιματώματα εσωτερικά, εξωτερικά μου βάλανε χράματα και το σκασά από το Ισταρχείο Ιατρικών Κέντρων Αθηνών, διότι και πέρα. Αυτές να μου χρεώνουν μέχρι και 5.900 ευρώ τη νύχτα για τρίτη θέση. Όχι για πρώτη θέση, μόνο το κρεβάτι, εκτός από γιατρούς. Και εκεί πήγε ο Γιώργος, ο Γιώργος εκεί πήγε και πάει και πέθανε. Λοιπόν, εγώ δόξα τω Θεώ, όχι μόνο δεν πέθανα, μπράβο, αλλά μετά από όμως από 2 μήνες περίπου, είχαν δημιουργηθεί 2 τεράστια αιματώματα δεξιά και αριστερά. Με πλάκι, είχα γεννησικέ το φυτό, με πλάκι ντέκερ μου κάνανε 3 τρύπες εδώ και 3 τρύπες εδώ, μου βγάλανε τα αιματώματα. Συνήθω πήγα στα έργα εις Βήθυν Αγίου Παύλου του νέου σιωμάρθρωσης στην Αρβάνια Καλαβρίτων, όπου έχω επενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Και εκεί θυρομαχούσα με βασιλικές κόμπρες, δίποδες, όχι τετράπεδες, όχι ερπετές. Και με εργολάβους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διαβόλους εκεί πέρα, τόσο πολλοί με έχουν κατατρέξει για τα έργα αυτά, μέχρι και στον Άγιο Παύλο έφτασα να αρθώθω. Αλλά ο Άγιος Παύλος, ίσως είναι ο μοναδικός Άγιος στην Ιφίλιο που είναι και τιμωρός. 8 πήρε μέχρι τώρα και παρακαλώ τον Άγιο Παύλο να μην πάρει άλλος. Δηλαδή τέτοια συγκλονιστικά θαύματα που τι να σας πω, κι αν δεν βλέπαμε αυτά τα θαύματα θα τα είχαμε μουτζώσει 1,000,000 φορές.
και μου αποφασίσει να βάλουμε μια τεράστια πινακίδα έως εδώ και όχι παραπέρα. Προσεώνιαν και τη σκήνη των δαιμονιώσαν και δρόμπων. Μέχρι και τον σεβασμό των καραβλή τον είχαν παρασύρει και 9 μήνες ήταν ουδέτερος και αρνητικός. Όταν βγει πίσω σε όμως την σατανική Γερμανία, τους έγραψε παρενική εγκύκλιο και τους έθεσε πρώτο χωρισμό. Δόξα τω Θεώ, ο σεβασμιώτας Καλαβρίτων και Γέλληνας μέχρι τώρα μας συμπαριστάθη. Και δεν με αναζήτησε ούτε μια δεκαρά. Στα 15-17 λόγια χρόνια που έρχεται και λειτουργεί και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν έπαθε θρόμβωση το δεξιό μου πόδι, σχεδόν τριπλάσιο από το αριστερό. Και ήρθα, μου βάλανε μεταλλικό φίλτρο από τα αριστερά προς τα δεξιά, προώθησαν εδώ να σπάνε οι θρόμβοι, να μην πηγαίνουν στον εγκέφαλο, στην καρδιά και στους πνεύματος. Και συνεχίζω να θηριωμαχώ, ομοιώντας το μάχωα υπεραγηθείας αχρηθανάτου και Κύριος ο Θεός θέλει πολεμήσει με τα σου. Παρόλες τις μήλες και στις συμφορές που μας δημιουργούν οι ηθήνοντες, δεν το βάζουμε κάτω. Μέχρι τελευταίας δανείδος της του αίματός μας και της αναπνοής μας θα αγωνιζόμεθα. Ευχηθείτε και προσευχηθείτε και εσείς προς του. Τώρα συνεχίζουν οι διάφοροι σατανάτες να μας πολεμάνε. Ναι, είμαστε διάφορα, σε κάποια τρίδοση. Με ναι. Τους διαφόρους. Έγινε, ναι. Ναι, εξαπτέρυγά του. Παραδείγματος χάρη είναι ένας πατήρ Γεώργιος Αλευράς, ο οποίος έχει και έναν βουδιστή, τον Κορνελάκη και πέρα από με, και καπηλεύονται τον Άγιο της Πολιτικής Ιωάννη Καποδίστρια. Και ενώ ήθελε, παρακαλούσε και στον πατέρα Αρσένιο από τον προφήτη Ηλία Παγκρατίου να τον εκπροσωπήσει, να ψηφίσει. Και λέμε, δόξα τω Θεώ που θα είναι και κληρική μέσα, θα τον ψηφίσαμε όλοι να βγει. Επειδή δεν του δόθηκε η προεδρία, άρχισε και έλεγε, ενώ μέχρι παλιά εκόπτε το για να γίνει το τάμο τέχνος, άρχισε και επάσευε και εναντίον του σήμερον ανευρωσμένου Αγίου Πορφυρίου από την Πειραγή Εκκλησία. Ακούσαμε ότι το τάμα πέθος, λέει ο Γιώργος Αλευράς, επραγματοποιήθηκε στο Μίλεση, στα τεράστια έργα του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν έντιμος, δεν έφαγε τα λεφτά, γιατί είναι χρυσολυχείο. Όλοι που πηγαίναν να πάνε δίνανε, πολλά λεφτά. Μας πήγε και εμάς ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος και λέει δώσε. Ομολογωμένως εμείς δώσαμε 20.000 δραχμές τότε. 10 άγγε μια φορά και μετά δεν ξαναπαντήσαμε. Λέμε, το χρήμα αυτό που πάει, τι θα γίνει, για ποιο σκοπό. Και δεν δώσαμε άλλα λεφτά, αλλά όλοι δίναμε. Είτε εφοπλιστές, είτε έμποροι, είτε καθηγητές, είτε τα εφάπαξη τους πέρανε, είτε δίνανε πολλά λεφτά. Και πραγματοποιήθηκε λοιπόν και πέρα.
Ο ίμιστος Νικόλαος ο Τρόπλος γράφει ένα γράμμα και λέει εγώ που ήμουνα το δεξί του χέρι και όλα μου τα εκμυστερηγόταν και συντάγαμε εκ όλων των θεμάτων. Ποτέ δεν μου είπε ότι είναι το τάμα του έθνους. Έκανε ένα μεγαλοπρεπή ναό, τράστια κτίρια κλπ. Αλλά δεν ήταν ποτέ το τάμα του έθνους. Έρχονται διάφοροι, ακόμη και ο νυν αρχιγραμματεύς τη σειρά συνόδου. Και λένε όλα αυτά τα εξαπτέρυγα. Το τάμα του έθνους πραγματοποιήθηκε από τον Καποδίστρια. Όντως ο Καποδίστριας έφτιαξε ένα ορφανδροφείο και το πρώτο που έκανε ήταν και ένα ναίδριο. Διότι δεν μπορεί να έχεις τα παιδιά να τρώνε μόνο και να πίνουνε και να κοιμώνται, αλλά και την πνευματική τροφή. Και αν ζούσε ο Καποδίστριας θα είχε κάνει χιλιάδες ορφανδροφεία και διάφορα ευαγή κρίματα και θα βάζει και νόμους μέσα. Και τον ναό αυτόν όντως τον ονόμασε στου Σωτήρους Χριστού. Αλλά όμως ο Καποδίστριας, γιατί το γράψανε και στην Καθημερινή αυτές των τελευταίων καιρών, διάφοροι λόγοι, διάφοροι να πούμε αυτό. Εάν ο Καποδίστριας είχε όχι 400, αλλά 1400 δράμια ή το μυαλό του. Εάν το έχει πραγματοποιήσει ο Καποδίστριας, δεν και το 1828, δεν θα ετοίμαζε το ψήφισμα αυτό και δεν θα το υπόγραφε το 1929. Άρα το τάμα του έθνους δεν πραγματοποιήθηκε όπως λέει και ο σεβαστός πατήρ Γιαννούρης από την Αίγινα. Τώρα λέει το μεγάλο τάμα λέει, αλλά δεν είναι ανεκπλήρωτο. Έλεγε για τον Άγιο Νεκτάριο, έλεγε για το οικοτροφείο και έλεγε, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε. Και όλοι πιστεύουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε. Άλλοι λένε τώρα άλλες κοτσάνες, όπως ο αρχιγραμματεύς της σειράς συνόδου, ότι πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Άλλο Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών εγένετο ως Δημοτικός Μητροπολιτικός Ναός στο όνομα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και όχι του Σωτήρου Χριστού. Ήταν ρήπιο και είναι ρήπιο γιατί τον έχουν βάλει απάνω στον Ιρυδανό. Είχαμε κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο, ένα περιοδικάκι προ 6 μηνών περίπου και δείχναμε πώς ήταν η πλατεία Συντάγματος Έλλος. Οι κακούργοι έθαψαν 3 ποτάμια και 700 παραποτάμους, ρέκας, πηγάς κλπ. Και όλα αυτά τα εκατομμύρια κυβικά νερού περνάνε κάτω από τα μπάζα και γίνονται στη θάλασσα. Και είχαμε πει εμείς, εάν, όπως και ο αγαπητός Διονύσιος Μακρύς είχε πει σε μια συγκέντρωσή μας, όχι λέει, και εδώ θα γίνει και στο κέντρο να είναι λέει πολύ, να είναι άνετη πρόσβαση και για τον τελευταίο φουκρά. Και όχι απάνω, όπως λέει ο Ρωμής στην απελπισία μας, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα οικόπεδα δικά μας. Όπως παραδείγματος χάρη, η κορυφή του λόγου Παλλήνης είναι δικό μου. Είχε έρθει και ο μακαριστός Χριστόδουλος, είχε τόσο πολύ ενθουσιαστεί
που αναφρούσαν, καλόν είναι μήνε ημάς τότε. Αλλά εκεί, ενώ είναι ελεύθερο βασικό, τα χαρτίδια μας αυτή, μου το έχουν ανακηρύξει πεντελικό κάρος. Οι Ιησουίτες και τα ιδεχρέστατα καθάρματα έκαναν την πεντελικό σκηνό. Κόβοντες χιλιάδες δέντρα και φύταν σαν βίλες. Όπως και ο κύριος Σαρτσετάκης. Η φρόσο του κύριου Σαρτσετάκη είχε ερωτευτεί τόσο πολύ τα ανάπτωρα που η απομίμηση της έφυγε ξεπλήλα ο βοβός, όχι έναντι πληρωμής, αλλά έναντι των προεδρικών διαταμάτων που υπέγραφε για τον βοβό και τον διακόλυνε. Με 13 τουαλέτες. Και ενώ εφύτρωσαν τις βίλες τους, για προστασία λέει πεντελικού κάλους, δέσμασαν πολλές περιοχές, μέχρι τις Αθήνες. Έχω ένα άλλο οικόπεδο σχεδόν 30 στρέμματα, στο 23,5 χιλιόμετρων Αθηνών Λαμίας, όπως πηγαίνουμε δεξιά, που είναι ένα άσφαλτος που πηγαίνει πάνω για το δρόμο Μαραθώνος. Όλο αυτό το σπαρμένο είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου, το έχω δωρήσει στο ίδρυμα, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ και το τελευταίο τσόκαρο σήμερα προσπαθεί να αποκτήσει και δεύτερο υιοταχή. Και έπαιξω οι δρόμοι μου, σύνδυνα σημειωτών, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Εγώ δεν έχω αποκτήσει ούτε πατίνι στη ζωή μου. Και εύχομαι ο Θεός να μην με αξιώσει να αποκτήσω ούτε πατίνι στη ζωή μου. Εφαρμόζουν το Παύλιον έχοντες τροχάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Ήτο του Σοκράτους, όσο σε λιγοτέρας ανάγκας έχει ο άνθρωπος, τόσο πλησιέστερα προς το θείον εστί, το χάρ θείον ανενδέες εστί. Προσπαθούμε με τις ομιλητότατα, τεράστιες οικονομίες. Έχω κάνει τη γυναίκα μου στρατιωτήνα. Με την τελευταία της μπουκιά οφείλει να σκουπίζει το πιάτο της. Και λες, πλημμένο είναι αυτό. Το νερό που χύνουμε για να πλύνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας στις γλάστρες της. Και έχει κάνει 22 γλάστρες. Το νερό που πλύνουμε τα πιάτα μας στις τουαλέτες είναι αμύτη απόλυτη. Και με τις τεράστιες αυτές οικονομίες και με τις μέγιστες σωματικές και ψυχικές αλγιδόνες που σήκωνα 20-30 κιλά από 10 χρόνων παιδί και προμήθευα 350 φαρμακεία και εδώ αλλά και στη Γερμανία κυρίως που είμαι σχεδόν 50 χρόνια έχω δημιουργήσει μία εποχή ευκαταφρόνητων περιουσίων και όλο το μόχθο του βίου μου το διαθέτω για το κοινό καλό προς δόξον Θεού. Απάνω από 75.000 τόνους φάρμακα τρόφιμα και λοιπά καθά, εστήλαμε σε ορθόδοξες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην πρώην Ιουγκοσλαβία, δεκάδες δαλίκες την ημέρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και οι Σέρβοι λέγανε, στον ουρανό έχουμε το Θεό, και στη γη έχουμε τους Έλληνες. Όχι την Ελλάδα, αλλά τους Έλληνες. Διότι και η Ελλάδα συμμετείχε στον βρώμικο ναυτικό πόλεμο, ναυτικό πόλεμο εναντίον των Ορθοδόξων Σέρβων. Σε αφρικανικές χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία κλπ. 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 Και έφτασαν να μας λασπολογούν οι σκοτεινές δυνάμεις, βάλαζοντας αυτόν τον τρισάθλιον πρετεντέρι ότι χορός εκατομμυρίου, ότι πήραμε εμείς δήθεν 1,5 εκατομμύριο δολάρια
Εμπρό. Και τα κάναμε προσευχητάρια, Ευαγγέλια στις γλώσσες σεβιστή, ρωσιστή, ρουμανιστή, Γεωργίας, Σουαχίλη, Κουχούλια. Και έλεγε χα 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 χα. Και όποιος μου πει, λέει, ποιο, πού είναι, λέει, Κουχούλια. Και στα Βρουνάκια, λέει, τα κάναμε. Όντως, είχα ένα από τα μου στείλει δεκάδες εκατομμύρια στα Βρουνάκια που έχει όλες από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αναγκάσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών και μας δώσει έδωσε έγγραφο που αναφέρει ούτε ένα ευρώ δεν πήραμε εμείς επιχορηγήσεις και κανένα πρόγραμμα μας δεν ενεκρίθη, αλλά ενεκρίνοντο για τα λαμόγια, για τις διάφορες ΜΚΟ που φύτρωναν σαν μια μανιτάρια και ο Γεώργιος Ανδρέα Παπαντρέου μαζί με το Ρόντο βόηθηκε όλα τα συντρόφια. Μέχρι και την αλληλεγγύη της Εκκλησίας της Ελλάδας απέκτησε. Και τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει μερικές δεκάδες εκατομμύρια πίσω. Και γι' αυτό ο μακαριότατος Γερόνιμος ο Βήτα διέλυσε την αλληλεγγύη και έφτιαξε τώρα την τάση και πρέπει αποστολή. Γενικά δηλαδή μας διασύρουν και μας πολεμούν. Και δυστυχώς ενώ το καρκόν μπορεί να τσακώνονται μεταξύ των, αλλά γενικά υπάρχει συνασπισμός και όλοι μαζί κατακεραυνούν το καλό και γι' αυτό το κακό προοδεύει με γεωμετρική πρόοδο, αντιθέτως το καλό συρρυκνούνται με αριθμητική διάφθην, διότι δεν υπάρχει σύμπνοια. Εν τη ενότητη ισχύς, ο καθένας έχει το καπετανάτο του και δεν δρώμεν όλοι για το κοινό καλό προς δόξα Θεού. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Το τάμα του έθνους δεν κομματιάζει, αλλά ενώνει, δεν κλείνει. Στο τάμα του έθνους μπορούν να ανήκουν και δεξιοί και αριστεροί. Και ο Σάκης, οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι. Με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε θαύματα. Όταν οι Έλληνες είχαν διχόνοια, μεγάλες νύλες και συμφορές επίγοντα. Και ερχόμαστε κάθε μέρα τώρα. Τι είμαστε, τα πάντα είναι υποθηκευμένα, τα πάντα είμαστε. Είμαστε πουλημένοι, είμαστε αυτό. Είμαστε καταπροδομένοι. Και δεν φταίνε οι ξένοι. Φταίμε εμείς που δεν έχουμε πατριώτες, που είναι δοτοί, που είναι πυθύνει όργανα των κατακτονιών σκοτεινών δυνάμεων και λένε yes, yes, yes. Και το τάμα του έθνους είναι το μόνο που θα αναπτερώσει και θα αναζωογονήσει το κατατροφέν ηθικών και εθνικών στένος των Ελλήνων. Θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στις ρίζες μας και να επικαλεστούμε το Θείο Έλεος να ρισθούμε από το βάραθρο της Αβύσσου που μας οδήγησαν οι ανεγκέφαλοι και τα πουλημένα τομάρια που λέγονται θύνοντες. Και τότε θα εφαρμοστούν οι στίχοι του Έλληνος χριστιανού ποιητού
Γεωργίου Βερίδη, όπως έδωσες θα δώσεις, θα ζητήσουν πως ζητείς, θα γεννείς και πάλι φώτων και πολιτισμού κοιτείς. Σ' αυτό το πνεύμα να κινούμεθα, να αγωνιζόμεθα και να έχουμε μια σύντομη προσευχή. Παναγία Τριάς, φώτισον ημάς, τι δι ημάς ποιήν και λέγειν. Διότι διαφορετικά ζήτω που καίγαμε. Δεν θέλω να πάω να κάνω μεγαλύτερη κατάκριση της ευγενής καλοσύνης σας. Ήδη αρκετά κουραστήκατε. Τώρα, αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστως να μην συζητήσουμε. Διότι όπου υπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ο διάβολος. Εγώ πρέπει να φύγω για να σα πω. Ευχαριστώ πολύ. Σα δώσω το δικό μα, το παίρνετε. Ναι, το παίρνω. Ευχαριστώ. Πού το παίρνετε? Στο σπίτι. Αν σα έκανε το σπίτι σα. Να το διαβίωμα. Όχι, και προπαντό. Να διαδίδεται στα νέα παιδιά την ιστοσελίδα για να... και όποιος θέλει το περιοδικό μας φωτεινή γραμμή να μας τηλεφωνήσει στο 3254-321 να του το στέλνουμε. Αλλά τώρα μας το απαγορεύουν οι σκοτεινές δυνάμεις, απαγορεύουν την ελευθέρα κυκλοφορία των ιδιών. Εκεί που πληρώναμε για ένα προπληρωμένο φάκελο 1,65 μας το κάνανε 4,90. Και εμείς δεν στέλνουμε 500.000 κομματάκια, κομμάτια να γίνει. 60.000 αντίτυπα. Και γονατίζομαι κάτω από τους γίγαντες βαστάπτους όγκους εργασίας και εξόδων. Λοιπόν, συζήτηση τώρα, ποιος θέλει. Ήθελα εγώ να πω το εξής, γιατί επέμενε για το κέντρο. Πολλοί δεν θα ξέρουν ότι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός έγινε δωρεά, ανήκει το οικόπεδο στην Εκκλησία και έγινε δωρεά για το νοσοκομείο. Το ίδιο έγινε και για την Ακαδημία Αθηνών. Και για την Βιβλιοθήκη και για το Πανεπιστημιακό Μέγαρο. Αυτά ήταν εκκλησιαστικά. Το οφθαλμιατρείο και λοιπά και λοιπά. Το οφθαλμιατρείο. Το 401. Ακόμη και ο παπικός ναός του Αγίου Διονυσίου που είναι εκεί έγινε με δωρεά στις εκκλησίες της Ελλάδος. Δωρήθηκε το οικόπεδο, όπως και το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν θα το ξέρω κύριο Σανανοστόπουλος, δεν θέλει το τάμα του έθνους, η επίσημη διοίκηση. Και δεν θέλει να εκπληρωθεί το τάμα του έθνους, γιατί η Μητρόπολη Αθηνών παίρνει ετησίως από τον προϋπολογισμό του κράτους, επειδή γίνονται εκεί οι δοξολογίες και γίνονται όλες οι κρατικές συναντήσεις, δοξολογίες, όλα τα αγήματα πηγαίνουν Πάσχα, Χριστούγεννα και στον Επιτάφιο, παίρνει 200.000 ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό για τις δοξολογίες. Αυτά λοιπόν, όταν θα γίνει το τάμα του έθνους, επειδή υπάρχει νόμος του κράτους από το 1829, το κράτος θα γίνονται εκεί οι δοξολογίες. Και καλώς ο κ. Αναγνωστόπουλος το σύνδεσε αυτό με το ηθικό και το εθνικό φρόνημα του Έλληνα και της πατρίδας μας, γιατί οι Ρώσοι, για παράδειγμα, τον καιρό της οικονομικής δυσφραγίας που υπέφεραν τότε, αρχές της δεκαετίας του 90 που πεινούσαν, τότε η Εκκλησία η Ρωσική άρχισε να αναστηλώνει το ναό του Σωτήρος Χριστού στο Κρεμλίνο. Ένα πολύ φοβερό ναό και η χώρα ανασυγκροτήθηκε και έγινε πάλι αυτοκρατορία. Το ίδιο και στο Βελιγράδι. Τον καιρό των βομβαρδισμών, ίσως ο κύριος Αναγνωστόπουλος δεν το ξέρει, τον καιρό των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, ο παλαιός πατριάρχης, ο πρώην πατριάρχης, ο μακαριστός ο Παύλος, λειτουργούσε, εγώ συμμετείχα σε μια τέτοια λειτουργία στο Βελιγράδι, ως απλός ιερέας, ούτε καν διάκος, μαζί με τον ψάλτη και δυο πιστούς, μέσα σε ένα ναό που ήταν ακόμη στα τσιμέντα για να χτιστεί το ναός
του Σωτήρος του Χριστού στο Βελιγράδι, μεγάλο ναό. Συγγνώμη. Του Αγίου Σάβα. Του Αγίου Σάβα, και είναι το μεγαλύτερο ναό στον Βαλκανίο. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ναός φτιάχτηκε πάλι εν μέσω οικονομικής δυσφραγίας. Και σήμερα η Σερβία και πάλι αντέχει και κρατάει στα πόδια της. Λοιπόν, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ, εάν ήθελε η Εκκλησία τότε που έδινε στην Ακαδημία, δεν υπήρχε η βούληση. Αν τότε που έδινε στην Ακαδημία Αθηνών, να χτιστεί η Ακαδημία Αθηνών, στην Πανεπιστημία μιλάμε, φιλέτε, ή το Πολυτεχνείο, θα μπορούσε να παραχωρήσει δίπλα από την Ακαδημία Αθηνών να χτιστεί και το τάμα του έθνους, γιατί ήταν υπόσχεση των πρωθυπουργών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, όπως θα διαπιστώσετε, όχι μόνο δεν το πράττει, δεν έχει την βούληση, αλλά κοροϊδεύει, δημιουργώντας διάφορες επιτροπές και ζητώντας, έχουν φτάσει και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, να παραχωρήσει στην Εκκλησία ο κύριος Αναγνωστόπουλος όλη την περιουσία να τη διαχειριστεί η ίδια για να φτιάξουν το τάμα. Άμα κάνει αυτό το λάθος, όχι τάμα δεν θα χτιστεί, αλλά θα γεμίσουν κάποιες τσέπες. Γιατί αν υπήρχε η βούληση, αμέσως θα έφτιαχναν. Θα έλεγαν πάρτε αυτό το οικόπεδο, πάρτε τη Μονή Πετράκη. Ή πάρτε πίσω από τη Μονή Πετράκη που είναι το νυχτερινό λύκειο, που είναι αρκετά στρέμματα. Ωστόσο, όπως και το Μέγαρο Μουσικής, στην Εκκλησία ενίκα. Το Αρετέιο, στην Εκκλησία ενίκα. Το νοσοκομείο. Όλα αυτά τα οικόπεδα. Έχει οικόπεδα φιλέτα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Όπως για παράδειγμα εμένα. Είχε τώρα στο κέντρο, είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Απάνω ότι να χρησιμοποιηθεί. Η πρώην Ακαδημία είναι ακόμη ελεύθερη, θέλει να κάνει. Και δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Εκκλησία είναι. Σε οικόπεδο της Εκκλησίας είναι και γίνεται μάχη εκεί. Για το αν θα το πάρει ο Αλαφούζος ή όχι. Το πήρε ο Αλαφούζος, πάει Δήμος. Το πήρε με το Δήμο. Λοιπόν. Παίζονται τέτοια παιχνίδια. Δεν υπήρχε λοιπόν ποτέ η βούληση και όχι μόνο δεν υπήρχε η βούληση. Είπε κάποτε ο νυν υπουργός ναυτιλίας σε μια συγκέντρωσή μας που είχε παραβρεθεί ότι αν έμπαινε μπροστά η Εκκλησία το τάμα θα είχε γίνει. Λοιπόν, η Εκκλησία, η διοίκηση της Εκκλησίας δεν μπαίνει μπροστά και γι' αυτό βλέπετε τον αγώνα του κ. Αναγνωστόπουλου με όλα αυτά που σας περιέγραψε στα εμπόδια για την εκπλήρωση του τάματος του έθνους. Νομίζω ότι όταν εμείς αρχίζουμε και πιέζουμε από σαν λαός και καταλαβαίνουμε και διαδίδουμε τι ήταν αυτό το τάμα και γιατί δεν εκπληρώθηκε εδώ και 200 χρόνια, γιατί δεν ανεγείρεται ο ναός, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από νέους ναούς. Να ξέρετε, έχει ανάγκη όμως να δει τη διάθεση του Έλληνα ότι στρέφεται προς εκείνον. Ο Θεός άμα ήθελε να χτιστεί ναός θα τον έχτιζε στο άψες βύση. Δεν έχει ανάγκη από ένα καινούριο ναό. Αλλά θέλει να δει τη διάθεση και αυτή η διάθεση δεν ξεκινάει από τους αστροφόρους, ξεκινάει πρώτα από εμάς. Εμείς κάναμε αυτή τη συγκέντρωση έτσι, σήμερα είναι και λίγα άτομα, δεν ήρθαν πολύ λόγω και της απεργίας του μετρό. Κάναμε τη συγκέντρωση αυτή για προκειμένου να σας ευαισθητοποιήσουμε και να σας συστρατεύσουμε στο τάμα του έθνους. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να το διαδώσετε, να παίρνετε τις ιδέες από τη φωτεινή γραμμή, να μπείτε μπροστά και ό,τι μπορείτε να το κάνετε και θα δείτε το βήμα το πρώτο θέλει ο Θεός. Και μετά όλα τα άλλα θα τα κάνει εκείνος. Τα 9 υπόλοιπα μέχρι να φτάσει να αναγερθεί θα τα κάνει ο ίδιος. Απλώς θέλει το πρώτο βήμα. Και το πρώτο βήμα δεν γίνεται ούτε από πλευράς πολιτείας, γιατί είδαμε προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να ζητάει από τους 14 βουλευτές του να αποσύρουν τις υπόλοιπες. 16 βουλευτές να αποσύρουν. Τον έναν τον πέθανε. Ο πρώην υπουργός Μπασιάκου τον πέθανε. Είναι κάτω από τα ραδίγια τώρα. 16 βουλευτές λοιπόν που είχαν υπογράψει την ερώτηση για το τάμα του έθνους και γιατί δεν εκπληρώνεται, μπήκε ο Μητσοτάκης και το απέστειρε. Είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψήφισε για το τέμενος, έχει ψηφίσει για την κατάργηση των θρησκευτικών και τη μετατροπή της σε θρησκεολογία, έχει ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης για τους ανώμαλους, για τους κίνεδους, έχει ψηφίσει για το τέμενος και έχει πρωτοστατήσει όλοι και αυτός και η παράταξή του και για το τάμα του έθνους το σύνδεσε επίτηδες για να παρασύρει με τους χουντικούς και απέσυρε και όχι μόνο απέσυρε και ο επικεφαλής ο κύριος Κασαπίδης υπέστη μόλις χθες νομίζω ή προχθές τον έβγαλε από το τομέα που ήταν υπεύθυνος στην αγροτική ανάπτυξη της αγροτικής πολιτικής τον πέταξε έξω γιατί τον θεώρησε υπεύθυνο για την προσπάθεια που έκανε για την εκπλήρωση του τάματος. Είναι πολλά και υπερασπίστηκε και τη ΦΕΤΑ. Η ΦΕΤΑ είναι ελληνική.
δεν επιτρέπεται να πουλάει κανένα στο άσπρο κλί σαν πέτα. Και επειδή άλλοι το βάλανε και ο Χαρακόπουλος από τη Λάρισα τάχτη εναντίον της φέτας, φάγανε τον Κασαπίδη για να μπει ο Χαρακόπουλος ή να πούνε άλλα πιόνια. Το Χαρακόπουλο του παρουσιάζει ο τύπος ότι είναι πατριώτης, ότι είναι το έργο. Και είπε ο Χαρακόπουλος ως σκοταδιστής, εκκλησιαστική τύπη, είπε στην Καθημερινή και σε κάποιο στο Βρωμασχάι, γιατί αποκαλώ Βρωμασχάι, επειδή ο Αλαφούζος βλαστημούσε τον Χριστό μας και την Παναγία μας καταγικότατα στον Ημιτό, τότε που είχε τα προβλήματα με τις άδειες, με τους σταθμούς κτλ. Τώρα συνεταιρίστηκε με τον Ιερόνυμο τον Βήτα και είναι όλα με λιγάλα. Και όχι μόνο λέω να σημειωθεί με το ότι... μέσω του Παπαχελά. Μέσω του... λέω να σημειωθεί ότι εμείς δίδουμε την Προεδρία της Επιτροπής, γιατί λέμε το τάμα του έθνους δεν θα νίκει ούτε στον Αναγνωστόπουλο, ούτε στο σωματείο φίλη του τάματος του έθνους, ούτε στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών που έχει όλη την περιουσία μου και θα διατεθεί για αυτόν τον σκοπό. Το τάμα του έθνους θα νίκει εις τον επιχώριο Μητροπολίτη Πνευματικός. Και χρηματικός και διοικητικός, περιουσιακός, ιδιοκτησιακός θα νίκει εις το ελληνικό έθνος, στην παγκόσμια ορθοδοξία και τους πανέλληνες. Και όχι μόνο και η Επιτροπή αυτή άμεστος να διαχειρίζεται με άκρα ανιδιοτέλεια και απόλυτη διαφάνεια όχι μόνο την περιουσία μου αλλά και τα έσοδα του χρυσορυχείου που θα λέγεται παγκάρι. Και με τα χρήματα του παγκαρίου να δημιουργούνται πνεύμονες πρασίνου, να αναστηλώνονται ιστορικοί ερήναοι και ιερές μονές, να εξοπλίζονται σχολεία, να δημιουργούνται ευαγή ιδρύματα, ως παραδείγματος χάρη προς την ανθρωπία και ορκομία στέγης αγάπης, τα οποία δεν ονομάζονται πάλι αναγνωστοπούλια, ματιώτης ματιωτήτων, θα ονομάζονται βασιλιάδες. Εγώ δεν τους έχω δηλώσει κατηγορηματικός. Ούτε με τα θάνατα να αναφερθεί το όνομά μου, να κλείσω τους οφθαλμούς από το μάτιο του τον κόσμο και να πέθω ως άγνωστος στρατιώτης. Και αυτό να προβληθεί διεθνώς δια την ευημερία των λαών. Παντού να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και όχι να μπαίνουν τροκτικά για να παίρνουν 5, 10, 20 χιλιάδες ευρώ ή δεν ξέρω πόσο το μήνα επισήμως και ανεπισήμως αμύθιτα ποσά. Και δεν θέλουν, αν τώρα τους πω, πάρτε το παγκάρι έστω. Θα το φτιάξουν αμέσως. Αμέσως θα πούνε εντάξει. Συμφωνούμε, πλήρωσε όσα έχεις και ό,τι δεν έχεις για την διακόσμηση και τα λοιπά και τα λοιπά που μπορεί να μην φτάσουν τα χρήματα στα δικά μου γιατί ξαφνάτε και τι θέλεις να κάνεις. Με ρωτάγανε διάφοροι και πολιτικοί και ηθήνοντες και πέρα. Τι έχεις προϋπολογίσει. Λέω ξαφνάτε τι θέλεις να κάνεις. Αν φτιάξεις τις κολόνες αυτές με μασίφ μάρμαρο, θα πρέπει να πληρώνεις τον αγιοκεφαλά σου. Αν τις φτιάξεις οπλισμένο τσιμέντο, πολύ ισχυρό τσιμέντο,
και τις επενδύσεις με μάρμαρο, θα σου κοστίσει το 1, ξέρω εγώ, το 1 εκατομμύριο στον, από ό,τι θα πλήρωνες διαφορετικά. Αν θες να κάνεις χρυσά τα καντήλια, θα πληρώσει 1 εκατομμύριο πλάσια. Αν θες να τα κάνεις μπρούτζινα, επίχρυσα, θα είναι πολύ πιο φθηνότερα. Εξαρτάται τι θες να κάνεις. Η Αγία Σοφία του Νεκρού Νικολόρης είναι από μάρμαρο, έτσι. Αγία Σοφία. Αγία Σοφία. Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία ήταν όλες... Ο Κολόνης είναι από μάρμαρο, έτσι. Δεν υπήρχε τότε τσιμέντο, δεν υπήρχαν χάλιγδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και υπέφερε ο Ιουστινιανός πώς έκλαιγε, διότι δεν του δίνανε οικόπεδο, τον κυνηγάγανε και για την Αγία Σοφία. Και έχει μαρτυρήσει και ο Ιουστινιανός και ως αυτοκράτορα τώρα. Για ένα οικοπεδάκι να πούμε. Και το θέμα αυτό ιδιωτερός αυτή να έχω για τον εαυτό της από φιλοτομαρισμό. Γιατί και προηγουμένως ήθελε η Ευδοξία να πάρει ένα κυπάκο από κάποια φτωχιά χείρα για το να τον σηματώσει στο παράτι της. Και ως γνωστόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος απεκάλεσε την Ευδοξία αδοξία και έλεγε πάλι Ηρωδιάς μένετε, πάλι Ηρωδιάς ζητεί την κεφαλή Ιωάννου επί πίνακη. Αλλά και των Ιστιανών λοιπόν δεν του δίνανε τις εκτάσεις αυτές που ζητούσε. Και από την Αγία Σοφία και και τα άλλα ορθόδοξα και ελληνικά σεβάσματα ζει το 1/3 της Τουρκίας. Εκατομμύρια είναι προσκυνητές με εισιτήρια κι άλλο εισιτήριο, άμα θες να δεις και κάτι άλλο μέσα, διάμεσα. Και δεν, αυτά δεν είναι τίποτα. Εκατοντάδες χιλιάδες βιοτεχνίες και οικοτεχνίες και τα λοιπά, με τα μπιζού, καχιούτα, δερμάτινα και που πηγαίνει ο καθένας και πληρώνει, γεμίζει βαλίσεις και τις φέρνει. Και τα ωφέλη για την Ελλάδα και για την ελληνική κοινωνία θα είναι εις βάθος χρόνου αμύθιτα. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Τώρα κάνουμε κάποιες προσπάθειες για τα Σπάτα, όχι τα Σπάτα, μάλλον την Παιανία. Ο Δήμαρχος μας εδέχθηκε την Κυριακή και δεν μας άφηνε να πάμε και σε κάτι άλλο μέρη που βρήκαμε κάποιο αυτοκίνητο και εφαρμόσαμε αν σε εγκαίρευση της Μίλιον Εν, είπα και με τα αυτοδίου. Θέλαμε να δούμε πολλά άλλα πράγματα και δεν καθίσαμε για τραπέζι. Θα μας κάνει τραπέζι να μας δώσει. Κάνει σπάσια σαν το πώς σαν τα... Το δασαρχείον δεν θα επιτρέψει να μας δώσει ένα λόφο. Κόντρες. Λέγεται κόντρες γιατί το έχουν χαρακτηρίσει. Άμα βάζετε το λιπουρέζο κεφαλή σας, το ελευθέρω αμέσως. Ο λιπουρέζος θέλει 1 εκατομμύριο. Δεν έκανε την αξονία εκεί την ελευθέρωση. Και. Στη Βούλη. Και. Μα δώσαν την κουλιά που έχει στους Τούρκους και στους Εμιράτα κάτω να πούμε στους Άραβες. Και τι δεν έδωσε για 390 εκατομμύρια επισήμως. Τα άλλα πόσα ήταν επισήμως, ποιος ξέρει. Και στο ελληνικό υπήρχε έκταση πάλι για το τάμα του έθνους που ήταν πολύ καλή περίπτωση. Τεράστια. Και μάλιστα μας το υποσχέθηκε η κόρη του Χριστιανού εφοπλιστού, η Γεωργία Μαρτίνου. Αλλά τώρα, μετά από αυτά που τους έκανε ο Μητσοτάκης, αμφιβάλλω αν θα τολμήσει κανένας να σηκώσει μύτινο. Διότι όλοι τώρα της Νέας Δημοκρατίας θα βγουν. Οι βουλευτές. Εδώ την τελευταία φορά ο κόσμος από αηδία και από αγανάκτηση εψήφισε τους κεντρώους. Και
Μπήκε λεφέντης μέσα με 9 βουλευτάς. Τώρα οποιοςδήποτε να πει θα πούνε, γιατί έχει χαϊδιάσει ο κόσμος. Άρα για να το ερώτημα, τι θα γίνει τώρα. Εκτός και κανένα Σιριζέος, όπως μας είπε κάποιος γενικός διευθυντής ενός υπουργού, εμείς οι αριστεροί βλέπουμε ότι έχετε δίκιο και θα σας βοηθήσουμε. Εμείς το πιστεύουμε. Για λίγα 10 λεπτά μας κράτησε 2,5 ώρες. Και ήταν πλήρως ενημερωμένοι, τα είχαμε διαβάσει τα πάντα. Και περιμένουμε τώρα, που πρέπει να ευκαιρίσουμε, έχουμε πολλές περιπέτειες, να φτιάξουμε ένα ηθικό φάκελο, να τους το δώσουμε, να διαφωτίσουν και του Μαξίμου, να διαφωτίσουν κι άλλους. Μήπως γίνει κανένα θαύμα για το τάμα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Από τους αριστερούς θα γίνει το θαύμα. Από τους αριστερούς, λέω. Και τους άθεους. Πάντως, όποιος θα πρωτοσταλίσει, θα πάρει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους. Διαφορετικά θα πάρουν πόδι πολύ. Γιατί όλοι μας εμπέζουν. Μάλιστα. Έχετε κάποιες ερωτήσεις. Να ρωτήσω για το τάμα, μπορεί να γίνει θαύμα, γιατί νομίζω... Μόνο ότι... με θαύμα θα γίνει το τάμα. Δεν θα το διαφορετικά θα το... παραμείνει τάμα, σαν το ένα τάμα στο τάμα τέτοιος. Θα το έχουμε πληρώσει εμείς το τάμα, γιατί είπαμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη το τάμα. Ο Θεός φύγει μόνο. Απλώς εμείς του τάξαμε και εμείς πρέπει να το κάνουμε. Ναι, αλλά και ο Θεός ευχαριστείτε. Αν συγκεντρωνόμεθα επί το αυτό και υμνούμενο το ξελογούμενο και ευχαριστούμενο τον Θεό. Υπάρχουν οι πέντε δίκαιοι. Για να είμαστε ακόμη εδώ πέρα και να μην έχει σκιστεί η γη να μας καταπτύει, μάλλον υπάρχουν. Σιγά σιγά σκίζεται. Ορίστε. Σιγά σιγά σκίζεται η γη. Δεν ξέρουμε. Δόξα τη μακροδημία σου, Κύριε. Το διάθεση της καρδιάς θέλει ο Θεός. Δόξα τη μακροδημία σου. Αυτό είναι. Αυτό μπορεί ένα κόμμα να ακούτε. Ένα κόμμα το οποίο να ασχολείται μόνο προεκλογικά για αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να γίνει το τάμα του έθνους. Εμείς. Και ποιος ξέρει. Δεν κομματιάζουμε, δεν πολιτευόμεθα. Εντάξει. Αλλά όποιοι ταχθούν υπέρ του τάματος του έθνους, οφείλουν οι ελληνόψυχοι και οι ως ορθόδοξα σκεπτόμενοι να τους υποστηρίξουν. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν έχουν τα κόμματα σήμερα δεν αντιπροσωπεύουν ούτε Ελλάδα, ούτε Εκκλησία, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Έτσι, να αιώριζε, το λέω έτσι, να αιώριζε. Ένα κόμμα δεν προσωπούν, αλλά και πολεμούν. Α, θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Αβέροφ, που έλεγε τι καυχάτε το Πασόκ για τα αυτόματα διαζύγια, συνετικά διαζύγια, εκδόσεις, μοιχείες και οικογενειακό δίκαιο κλπ. Όλα αυτά ήταν σχέδιο δικό μας, το σχέδιο Ραζί, που δεν προλάβουμε να το λυπήσουμε εμείς και τα κάνουμε το Πασόκ. Ακριβώς. Δεν πιστεύουν απολύτως τίποτα. Σε τίποτα, ούτε στο κακό, στο καιρό δεν πιστεύουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν σε στο Bilderberg. Ναι, τρελή είναι όλοι παραδείγματα. Και εμείς εμβαίνει όλες οι σκοτεινές δυνάμεις και λαμβάνουν εντολές από αυτούς. Από αυτούς, είναι εκτελεστικά όργανα των σκοτεινών δυνάμεων. Δυστυχώς. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι καμουφλαρισμένοι Εβραίοι. Ναι, άρα δεν το συζητάμε. Όπως ο Σιμίτης παραδείγματος χάρη, Κωνσταντίνος Σιμίτης, αρούχο αρών. Και λυπή. Όλοι αυτοί είναι εβραιοκρατούμενοι. Κατάγονται. Δεν έχουμε διαβάσει. Θα έχουμε δείξει τον υπολογιστή όλο. Και δεν πρέπει εμείς να είμαστε εναντίον των Εβραίων. Εναντίον των κακών Εβραίων. Των σιωνιστών. Διότι πολλοί Εβραίοι φουκαράδες υποφέρουν από τους Εβραίους σιωνιστές. Εκεί με τη χάρη. Με την ελληνική με τον κύριο Διονύση, ένα κόμμα
μάχη αυτή την αποστολή, ότι στο όνομα της Ορθοδοξίας, της οικογένειας και της Ελλάδος, θα βάλουμε σαν βάση ότι πάμε για το τάμα, γιατί η ουσία θα είναι όμως να γίνει και ένα κόμμα για τον κόσμο, να ψηφίσουν κάτι ελληνικό. Σήμερα δεν ψηφίζουμε τίποτα ελληνικό. Είναι για... Αλλά αυτά ας τα κάνουν άλλοι. Εμείς δεν είμαστε, έχουμε τονίσει κατηγορηματικώς, πρέπει να τον κηρύσουμε το λόγο μας, ότι δεν πολιτευόμεθα. Θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Όχι να κομματιάζουμε, όχι να διαιρούμε. Να βρεθούμε μερικοί οι οποίοι κάνουν πολιτική, οι οποίοι να λένε ότι εμείς υποστηρίζουμε το τάγμα του έθνους. Κάνουμε. Συγγνώμη, και αυτοί μπορεί να το εκμεταλλευτούν το πράγμα αυτό, να είμαστε προσεκτικοί. Οι μόνοι που θέλουν τώρα να βοηθήσουν είναι οι Χρυσαυγοί. Εμείς όμως αποφεύγουμε να έρθουμε σε άμεση επαφή με την Χρυσαυγή, να μην έχουμε και αυτή την ετσινιά. Εδώ μας κατατρέχουν. Εδώ απεδείχθη ότι στο γραφείο μου είχα μία κοπέλα που ήταν κατάσκοπος ουσιαστικά, ΣΥΡΙΖΑΚΙ, και κάθε τόσο και λιγάκι μας κάνει πόλεμο. Μας πήγε 10-15 μέρες στην επιθεώρηση εργασίας με εμετικά ξεράσματα το συμπάθειο. Και κανονίσαν αμέσως 3 συνδικαλιστές ήρθανε. Ένας από ο διευθυντής από τη Θήβα, λες και δεν έχει συνδικαστά στην Αθήνα, και 3 από την Αθήνα. Και κανονίσαν και βάλανε και πέρα να λέει οτιδήποτε από τα πούμε. Και εκπρόσωπος του συνηγόρου του πολίτη. Και δύο ήρθανε. Κανονίσανε μάλιστα άλλον άλλον. Και λέμε εμείς, δεν είμαστε πολίτες εμείς, τι είμαστε, απόπεδα. Αυτή πληρωμή πράγματος του πρόεδρου. Και μας κατατρέχουν, λέει, πέστε τα, δώστε, λέει αυτά, λέμε, αν δικαιούνται εμείς νομίζουμε ότι αυτή μόνη της έβγαλε τα μάτια της, γιατί την πήρε από τον Διορθόδοξο Σύνδεσμο Απόστολος Παύλος, που δεν έχει πεντάρα, είναι 500.000 ευρώ χρεωμένος ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος και αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να τον πλήσει πλέον. Και την έβαζα στο ίδρυμα, στην περιουσία μου, να την προστατεύσω. Και αντί του μάνα χωρί. Και λένε, τι λένε, βάζουν, τι βάζουν, τι λένε, λένε, αυτές. Το τι υποφέραμε δεν λέγεται. 7 εναντίον μας. 7 εναντίον μας. Δύσκολες εποχές, δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες εποχές και θα δυσκολέψουν. Και ήδη έχει γράψει το τεκτονικό ίδρυμα ότι τους κατηγορώ αδίκως. Το Ίδρυμα Προασπίσεις Ηθικών και Πνευματικών, λέει, μας διαβάλλει και μας συκοφαντεί. Με ανυπόστα αυτά που λέει είναι ψέματα. Εμείς ψέματα και δεν είναι αποκλείεται. Κάποια ώρα και καμιά μολότα που μας βάζουν. Μια και αναφέρθηκε στο τεκτονικό, στον τεκτονισμό, ξέρετε ότι το 1954 έχει ψηφίσει ο παλιός Καραμαλής, τότε πρόεδρος νόμων, η ανέγερση τεκτονικών ναών, γιατί για ναούς είναι, δεν απαιτεί άδεια πολεοδομίας. Όχι μόνο αυτό, ότι δήμοι, κοινότητες, μονές και ιεροί ναοί να δίδουν εισφορά υπέρ της Αμασονίας. Αυτό το βγάλανε μετά. Και ξεσπαθώνει ο θηλυκός γέρον Αυγουστίνος Καδιώτης και λέει και τι δεν είπε. Άρα το έλεγε η καρδούλα του. Δεν τον λέγανε Α' Παπαδάκι, Β' εκεί πέρα μουσική. Γιατί είναι μουσική, ο κλήρος έχει τεράστιες δυνάμεις. Δεν εκμετάλλευσε δυνάμεις. Αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα. Και απεσύρθη λοιπόν αυτό για τις μονές και ναούς. Επίκυρες το Καραμαλή για να περάσει το δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει,
βρήκε αφορμή ο Θελικός Γέρον και έλεγε να φορεστεί ο Καραμαλής ως βλάστημος, διότι για ψήλο πίδημα από τα παλιόπεδα σήμερα που λένε βομολοχίας, κάθε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη λέξη είναι βομολοχία, και ο Καραμαλής έλεγε το Χριστός και την Παναγία σου. Κυβέντης Έλληνες. Εάν δεν πέσουν κρεμάλες στο Σύνταγμα, κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν ξεκάθαρες αυτή η βρώμα. Τα σκουλίκια πήγες και έπληξες εκεί πέρα. Και ελπίζεις από τα σκουλίκια, τι να ελπίζεις. Δεν τους ξέρεις τους Έλληνες ποιοι είναι. Σκουλίκια όλοι. Αυτή τη μαγιά έχουμε. Αν τους ήξερες. Δεν τους ήξερα. Από δεν τους ήξερα. Νόμιζα. Τι νόμιζες. Νόμιζα. Την Άγιοι. Ότι είχαμε γίνει Χριστόν. Οι πιο βρώμενοι αυτοί που βράχουν γραμμάτες και ράσα. Δεν τους ήξερες. Οι πιο βρώμικοι άνθρωποι αυτοί είναι. Κοιτάξτε, δείτε. Μα τι είναι. Καλά, εντάξει. Μεταξύ των 10.000 παπάδων. Δεν τα τρεις τα λεφτά σε κάτι φτούχος από τους βλέπεις να τα δεις εκεί πέρα. Να είσαι σύλληστης ήσυχη. Αυτού που πεινάνε. Με τα σχολεία αυτά πάνε να πήγες να μπλέξεις. Και αυτοί που έχουν βγάζει με γλώσσα πέρα. Χρειάζεται. Βλέπει να αυτοκοντώσουν εκεί πέρα και άσε τα. Είναι πνευματική τροφή. Τα είδα, αυτό ήθελα να πω. Χρειάζεται η πνευματική τροφή. Όχι μόνο η ηλικία νοημοσύνη. Έχουμε δώσει εμεί σε εξωτερικό μόνο 75.000 τόνους. Ούτε η Εκκλησία, ούτε τα λαρμόγια του Ελληνικού Ελευθερού, ούτε οι εκατοντάδες ΜΚΟ δεν έχουν δώσει τόσα όσο εμείς μόνοι μας. Και αλλά χρειάζεται και η πνευματική ελεημοσύνη. Τους έχω δει και τους δισποτάσεις. Τους στόχους, λέει ο Χριστός, πάντοτε με θυμών έχετε. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Όταν ο Ιούδας και ίσως και κανένας άλλος, αλλά ο Ιούδας λέει γιατί το πολύτιμο μύρον να μην πουληθεί και να δοθεί φτωχούς. Δεν εμένα το λέει για τους φτωχούς, αλλά να πέσουν μέσα στο γλωσσόκομο και να τα βουτήξει ο Ιούδας. Και σήμερα είναι πολύ μεγαλύτεροι Ιούδες. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, χρειάζεται και αυτό. Εμείς έχουμε κάνει αρκετή ανθρωπιστική βοήθεια και κάνουμε ακόμα, αγοράζουμε από το πτωχό βαναντιόν μας μερικούς τόνους ρίζα, ρεβίθια, φασόλια, βακές κλπ. Και δίνουμε εδώ και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Αναφερθήκατε στο Sky. Τώρα επειδή είναι και περίοδος Σαρακοστής, θα δείτε ότι έχει κάνει μία σύμβαση ο Sky με το ίδρυμα Rockefeller, ναι, που είναι στην Ισοτεραβή. Yeah. Λοιπόν, θα δείτε τη μεγάλη εβδομάδα, κάθε χρόνο θα κάνει αυτό, ναι, θα βγάλει βλάστημα ντοκιμαντέρ κατά του Χριστού. Θα το δείτε αυτό και αυτό είναι αιτία ο Μητροπολίτης Πειραιώς να διακόψει τη συνεργασία με το Sky και αμέσως, μετά την ανακοίνωση του Πειραιώς, πήγε ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο Ιερώνυμος ο Βίτα, και έκανε συνεργασία με το Sky για να, το λέω για τους φτωχούς, για να μαζεύουν από τα σούπερ μάρκετ για την αποστολή τρόφιμα να τα δίνουν στους φτωχούς. Δηλαδή δεν τον απέκοψε. Και δεν τον δίνουν σε χριστιανούς, αλλά κυρίως σε ομοφανούς. Ο ταμείας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος από την Αργολίδα μας έλεγε πρόπερση που είχε κάνει την ετησία συγκέντρωση και είχε καλέσει και εμάς και μίλησε μαζί σας συναντιώτες. Παρακολουθούσαμε έναν λέει που ερχότανε και έπαιρνε και έπαιρνε και έπαιρνε δεκάδες μέρες. Δεν είχαν για άλλους. Και τα πέταγε στα σκουπίδια του, στα σκουπίδια του Αντρικέδη. Τον πιάνουν, τι κάνει εδώ το λέει. Γιατί τον έζησε το πάνω. Για να μην τα πάνε χριστιανοί λέει. Ναι. Που καταλήγουν τα λεφτά και τα τρόφιμα που δίδονται στην αποστολή. Μάλιστα. Θα θες να ευχαριστώ. Κύριε Ρωμαστόπου, γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έγινε. Πού κόλλησε δηλαδή. Κόλλησε. Όσοι θέλουν να αγοράσουν την κάποιο βιβλίο από μέσα. Δεν. Μπορεί να τα δούμε και. Διότι
ο Παπαδόπουλος ως γνωστόν αρνήθηκε στους Αμερικανούς και νατοικούς για να περάσουν τον πόλεμο τον γκρέμισε ο Γιαννίδης. Θα σας ειδοποιήσω. Με το κάθε βιβλίο να διαβάζουν 50%. Κοστίζει. Δώστε το παντού. Δώστε το σε 100 άλλους να διαβάσουν. Αυτό που είπατε. Τι ωραία. Τα βρίσκω στην εκκλησία. Εκεί στα